Η ώρα έφτασε. Ο Μετροπόντικας είναι εδώ. Ο Μιχάλης Σαρόπουλος ξεθάβει τα μαργαριτάρια της επικαιρότητας και σας τα προσφέρει με ισχυρές δόσεις χιούμορ και ενημέρωσης. Αντέχετε! Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το βράδυ. Γιατί η ζωή είναι ωραία. Μιχάλης Σαρόπουλος από το μικρόφωνο Μετροπόντικας. Εδώ είμαστε μαζί, τα πάμε μέχρι και τις 10 από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για να τα πούμε όλα και από την Καλύμα και από την Ανάποδη. Πολλά πραγματούδια έχουμε να πούμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο. Χθες Δευτέρα είχαμε την αναμετάδοση αναμέτρηση του Άρη κόντρα στη Λαμία. Να υπενθυμίσω ότι στη ρύθμιση, παραγωγή, διαμόρφωση και τμήση μουσικών κομματιών βρίσκεται ο Ιωάννης Λελίδης μετά από καιρό. Δηλαδή, τι ζούμε πραγματικά. Πόσο καιρό έχω να συνεργαστώ με τον Ιωάννη Λελίδη, ο οποίος είναι εδώ περιμένοντας για ακόμη ένα απόγευμα την παρέτησή μου. Πλην όμως αυτή δεν έχει κατατεθεί και ξέρω, μα την αλήθεια γνωρίζω, τι δύσκολες στιγμές ανεβαίνει και ο ίδιος. Θα γίνει πράξη όμως, η υπόσχεση θα γίνει πράξη, θα τιμήσουμε τους λόγους μας και θα προχωρήσουμε μαζί. Αλλά μπρατσέτα μέχρι το τέλος του δρόμου, σαν τις σουλιώτισες που φουτούσαν μία-μία. Έτσι λοιπόν και εμείς ως εκπομπή θα βαδίσουμε μαζί. Πρώτος θα βουτήξω σίγουρα, για να ανοίξω και χώρο, κανονικά. Να δώσω την καλησπέρα μου στο Θανάση Πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στο production, ενώ κατά πάσα πιθανότητα στην γραμματεία βρίσκεται η Μαρία Λάμπρου, η οποία θα υποδεχτεί τις δικές σας κλήσεις, τα δικά σας τηλεφωνήματα και φυσικά τις παραγγελιές ενδεχομένως, ξέρω εγώ, εντάξει. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μηνυματικός, γράφετε 955, αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας και αποστολή στο 54344. Ενδεχομένως δηλαδή, καθώς μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω Facebook, Μετρόπολης 955, μια φωτοδιπλή για να είμαστε ακριβείς, του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά. Σχολιάζουμε, τοποθετούμαστε και εκεί φυσικά. Με το που το είπα θα πέσει κανένα φως, θα πέσει. Αυτό με τον Μητσοτάξη είχε γίνει. Σε παλαιότερο σταθμό που ήμασταν, το αναφέρω πρώτη φορά, το αναφέρω δεύτερη φορά, την τρίτη πέφτει το ρεύμα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω να το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μόνο αυτό έλειπε να γίνει. Έπεσε λοιπόν τα ρεύματα, σπάσαν τα πατώματα που δεν τα περπάτησες και όλα τα συναφή. Θα διαβάσουμε όλα τα μηνυματούδια. Κανονικά, ιδιαιτέρως δε αυτά τα οποία κατακεραυνώνουν τον παραγωγό και τον επαναφέρουν στη θέση του. Να δώσω τα σεβ μου στην Σικιά. Στη Σικιά Χαλκιδικής. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Σικιά Χαλκιδικής. Κάνουν την παρέμβασή τους. Να δώσω τα σεβ μου στη Σικιά. Πραγματικά ένα χωριό δύσκολο για όσους δεν το έχουν ζήσει. Ένα χωριό το οποίο, ρε παιδί μου, δεν έχει πολύ. Μισό κοίταγμα, διαγώνιο, τελειώσαμε. Καθάρισε η μπουγάδα. Μαζευτούν τίποτα Χαλκιδική. Όχι τώρα από κάτω. Τα λέω, σας αγαπώ πάρα πολύ. Και η Σικιά Μαρμαράς. Έτσι θέλει λίγο προσοχή. Είναι ωραίες περιοχές αυτές. Χαλκιδική, ό,τι και ξέρω. Τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Ξεκινάνε να δέρουν Τετάρτο μεσημέρι. Σάββατο σταματάνε για καφέ και Κυριακή τελειώνουν. Ωραία πράγματα, στρωτά, καλοζυγισμένα. Τα σεβ μου και στην εξωτική Σικιά Χαλκιδική. Παρένθεση να κάνω πριν περάσω τη θεματολογία της εκπομπής. Άκουγα πρωτήτερα σχολιάζανε ο Θανάσης Κυλιώνης και ο Νίκος Κουλιανός. Ο Νίκος Κουλιανός και ο Θανάσης Κυλιώνης. Τα βουνά, οι άχαστοι, τους οποίους παρακολουθώ κάθε ημέρα,
σχολιάσανε για παιχνίδια ηλεκτρονικά και πήρε ο Γίγαντας ο Χρήστος και τι είπε ρε φίλε. Μίλησε για τον παράδεισο του μέσου εφήβου. Ζηράδικα με ηλεκτρονικά. Δηλαδή τι ζούμε ρε αδερφέ. Ζηράδικα με... Πού να τα δούμε αυτά τη σημερινή μέρα. Πρώτα απ' όλα τι θα γινόταν πάνω στα κουμπιά. Τι θα έχει πέσει πάνω στα κουμπιά. Τι κομμάτια, τι ρημαγδός θα γινότανε. Έτσι σαν μια γέφυρα με αυτά που άκουσα πρωτήτερα. Ένα πραγματικό σοκ. Εμείς μεγαλώσαμε εκεί στην Καλαμαριά. Κάτω στην Αρετσού είχε ένα μαγαζί Ρίο. Τώρα δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Ρίο, κάτω τέρμα Αρετσού. Στο οποίο είχε και δύο μπιλιάρδο. Βασικά είχε ένα μπιλιάρδο μόλις έμπαινε ακριβώς μέσα. Λοιπόν, μέσα πολύ ηλεκτρονικό, πολύ μυστήριο πράγμα. Πήγαινε τσούκου τσούκου και φυσικά υπήρχαν και κάτι άλλα μηχανήματα τα οποία δεν παίρνανε κέρμα, αλλά παίρνανε κάτι σαν στρογγυλό που είχε ένα κενό στη μέση και πήγαινε και έδινε χρήματα εσύ και σε έβγαζε αυτά εδώ που ήταν σαν μάρκες. Να το λέω, αυτό για την νεότερη ηλικία ήταν σαν ένα άθλημα που είχε στίβο και όταν έκανε το άλμα κορατούσε κολλημένο με το αριστερό χέρι το μοχλό για να τρέχει αθλήτρια και με το δεξί χέρι έπαιρνε στο κέρμα παύλα νόμισμα και ανεβοκατέβαζε το κουμπί κακά για να γεμίσει η μπάλα τη ενέργεια. Μπα και επιδείξει η αθλήτρια γιατί κανένα άλλο σε αυτή την ηλικία δεν το έκανε. Ήταν φυσιολογικό άλλωστε σε αυτή την υπέροχη ηλικία των 15 παύλα 16 ετών να ήταν πολύ δύσκολο να μπούμε σε τέτοιου είδου διαδικασίε. Να υπενθυμίσω ότι όλοι εσείς από τούδε βασικά ολημερείς και ολονυχτής μπορείτε να μπαίνετε στο metrosport.gr και να συμπληρώνετε τη φόρμα η οποία θα σας επιτρέψει να διεκδικήσετε το μισθό ενός χρόνου. Δεν είναι ψέμα, δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, δεν είναι φήμη, είναι μια πραγματικότητα. Μπαίνετε στο metrosport.gr, κλικάρτε πάνω σε εκείνη την υπέροχη δαιμονιώδη φάτσα με κάτι λεφτά στα χέρια, συμπληρώνετε τη φόρμα και καθημερινά γίνονται κληρώσεις. Θα σας επισημάνω αργότερα τις ώρες όπου βγαίνει ένας νικητής και στις 25 του Φλεβάρι στην εκπομπή του Δημήτρη Κανελάκη. Οι νικητές όλοι θα μαζευτούν και ένας εξ αυτών τι θα κερδίσει. Θα κερδίσει τον μισθό ενός χρόνου. Καλά ακούσατε, απίστευτο και όμως αληθινό. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Βασίλη, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του, όπως και στη Μάνια, η οποία μας ενημερώνει ότι μας ακούει από την Άουσα, την εξωτική Άουσα. Θα πάμε στη φυσιολογική ροή της εκπομπής, θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα και φυσικά θα αρχίσουμε από τις τελευταίες αγωνιστικές δράσεις και όχι μόνο. Να πάει να βρει μια χαρτορίχτρο Παντελίδης. Σάβα, δεν ξέρω αν ακούς. Σάβα, σε θερμοπαραγαλώ. Τέτοια κέντα, τέτοιο ζάρι δεν έχουμε ξαναδεί, αδερφέ. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Σήμερα 17.000 μήνες έξω, Μπρούνο Γκάμα. 20 μέρες έξω, όπως το λένε ο Γιουνές. Τι κέντα είναι αυτή, αγόρι μου. Τι κοκαλάκι της νυχτερίδας είναι. Πάνε βρες καμιά να σε κάνει τίποτα μάγια. Πάνε βρες να μας βρει κανένα καλό προσευχητάρι, καμιά καλή ξεματιάστρα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πραγματικά. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει. Τέτοια κέντα που έχει ο Παντελίδης, το φλουρί πρέπει να του έπεσε το καλοκαίρι στην ΠΑΕ, το καλοκαίρι την πρωτοχρονιά στην ΠΑΕ Άρης, πρέπει να τον έπεσε το φλουρί. Να βλέπει το Μπρούνο Γκάμα να φεύγει, το Σιόπ τραυματισμένο, το Γιουνές με θλάση, τι έχουν τα έρμα και ψοφούν ένας λιποθυμάνε, πέφτουν λιπόθυμοι, απίστευτα πράγματα και όμως αληθινά. Περαστικά να ευχηθούμε στον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος θα μείνει έξω κανένα εξάμηνο. Αυτός είναι λίγο που θα αποφασίσει την διαδικασία διαχείρισης της ρήξης γιαστών την οποία υπέστη χτες. Δηλαδή, Ήμαρτον Παντελίδη, να σε πω πάνε να σε ξεματιάσουν. Ο Κωστένογλου πήγαινε εκεί στη Μυτιλίνη σε ένα εκκλησάκι. Πήγαινε στη Μυτιλίνη σε ένα εκκλησάκι εκεί όταν είχε πάει να παίξει στο Καλονί Άρης που κέρδισε ο Άρης το 250-12 με ένα γκολ το τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, πήγε σε ένα εκκλησάκι και τον είπε ο πνευματικός του ότι θα κερδίσεις. Τρομερά πράγματα και όμως αληθινά. Βρες και εσύ Παντελίδη κανένα πνευματικό. Βρες κανένα πνεύμα του, βρες και μια χαρτορίχτρα. Βρες και ο Αντώνης Καρδαμίλης. Ο Αντώνης Καρδαμίλης έχει ένα κομμάτι. Ο οποίος λέει τι βοτάνι ήταν αυτό που μου έδωσε να πιω. Κανόνισε βρες τον Καρδαμίλη να τους δώσει κάποιο βοτάνι. Γιατί αυτό που είδανε χθες στα μάτια του κόσμου βρέθηκε στο γήπεδο. Πάθανε, φύγανε με κολλήρια. Τι Κινέζους τώρα και φαρμακευτικές πρέπει να βρει ο Καρυπίδης. Να βρει πιεσόμετρα να μοιράσει. Πιεσόμετρα και κολλήρια. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Να τους βρει να τους κάνει κανένα τέτοιο όπως θέλει. Κανένα γιατρικό. Να τους κάνει καμιά κρέμα να τους τη δώσει. Μπας και παίξει μπάλα αυτός ο φετινός Άρης από τη στιγμή που έφυγε ο Ερέρα. Μιλάμε για Όπα, ο Νάτος, Καρδαμίλης. Πόση ποιότητα. Πόσο βάθος. Ένα άσμα το οποίο είναι βγαλμένο μέσα από την ελληνική μουσική σκηνή του τόπου. Με ρεφρέν που λέει τις μάγισσες παντού ρωτάω. Τι άλλο σας κάνω, πόσο σας άνοιξω τα μάτια. Λυρική σκηνή είναι το ραδιόφωνο. Μετρόπολης 95 και με το Φραγκούλης πήγε να το πει αυτό το τραγούδι και δεν τον άφησαν. Και το πήρε ο Γίγαντας, ο τετραπαλίκαρος Αντώνης Καρδαμίλης. Ένα όνομα, μια ιστορία.
ήταν ποτάνι μαγικό. Το έκο θέλω μέχρι να πετάνει ο Χάιλάντερ, έκο. Που μου έδωσε να πιω, ήταν ποτάνι τη Πεντέρα για το έκο, Καταμίλη. Ποτάνι μαγικό, τις μαγισσές ξαναρωτώ. Ξανερώτα, Παντελίδη, ξανερώτα, Σάβα. Δώστο, δώστο. Τις μαγισσές παντού ρωτώ. Έχει χειροκροτήματα στην ηχογράφηση. Ο Παλίκαρος, ρε φίλε. Έχει και χειροκροτήματα στην ηχογράφηση. Δηλαδή αυτή η μουσική προσέγγιση που υπάρχει. Με πάει, με κάνει ο Νταλάρας ηχογραφήσει. Δίγκυρ, 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 δίγκυρ. Δηλαδή είμαι αρτών σε κύριε. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Βρες Παντελίδη μια μάγισσα, βρες μια χαρτορίχτρα να δει που χάνεται την κάθε νύχτα. Μπας και γυρίσει το έργο γιατί χτες έπαιζαν δυο κομμένοι, τρεις στη μαύρη λίστα, τέσσερις λιπόθυμοι και δυο τραυματίστηκαν. Με δυο αριστερά μπακ και έκανε διπλή αλλαγή το Μενέντεθ. Δηλαδή τα βλέπουν οι άλλοι πάνω από τις κερκίδες και δεν ξέρω, ο μέσος Αργιανός έχει προσδόκιμο ζωή στα 45 χρόνια. Άμα ξεπεράσει τα 45 χρόνια, αγκαλιάζονται σε παρέες και χοροπηδάμε. Μαζευόμαστε και λέμε τόπι. Έζησε αυτός πάνω από τα 45. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να δώσω τα σέβη μου στο φίλο τον Λάζαρο, ο οποίος λέει καλησπέρα Μιχάλη από Ροδολίβος. Τα σέβη μου να δώσω στο εξωτικό Ροδολίβος. Τα σέβη μου, αυτό είναι το ηλεκτρονικό λέει που μας ανέφερε στην αρχή, πράγματι. Όπως και στο φίλο τον Χρήστο που λέει καλησπέρα από τον Ντόρτμουντ. Τα σέβη μου και στο μαγευτικό Ντόρτμουντ. Στο φίλο τον Λάζαρο που επισημαίνει καλησπέρα, σαρώτε τραπαλίκαρε. Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε, είμαστε στο Μαδάρα. Φωτιές λέει πετάει η ομάδα σου, αλλά σβήνει στο νερό. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Χθες κοντέψαμε, σου λέω. Τέσσερις λιποθύμησαν. Είναι με τα. Τους έχουμε βάλει στους μισούς Αργιανούς, έχουμε βάλει holder και είμαστε οι άλλοι μισοί με τα σαλοσπίρια. Και κοιτιόμαστε μεταξύ μας, εσύ ποια χάπια έχεις διπλά, να συμπληρώσεις. Πάρεις το ένα χάπι, να πάρω εγώ το άλλο. Απίστευτα πράγματα και όμως αληθινά. Τα σέβη μου στη Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά που κάνει την εμφάνισή της, όπως και στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος λέει βάλε μας λέει και το ασημένια αλυσίδα. Σε βάλω το ασημένια αλυσίδα, να ξέρεις μεταξύ μας εντελώς, σου βάλω εγώ το ασημένια αλυσίδα. Όταν μην γίνει καμιά στραβή και χρειαστούν μετά οι ασημένιες αλυσίδες. Πρόσεχε, σε ειδοποιώ όπως έλεγε το τραγούδι. Ξεκινάω γκρέμισμα. Στο φίλο τον Νικόλα να δώσω μια καλησπέρα που κάνει την εμφάνισή του και αυτός. Γεια σου Νικόλα, βαθιά υπόκληση και σε σένα. Όπως και στον Δημήτρη. Γεια σου ρε Δημητράκη μου. Να είσαι γερός και καλό απόγευμα στην εξωτική Ξάνθη που μας ακούτε λογικά μέσω ίντερνετ. Ωραία Ξάνθη, ωραία Ξάνθη, τρομερή. Παρένθεση λοιπόν κλείνει, έχουν τελειώσει τα υπογλώσια, τα σαλοσπίρ, κάντε κουράγιο, το επισημαίνω στον καλό φίλο ακροατή της εκπομπής, τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος μας ακούει από την Κίνα σίγουρα, άσε τους Κινέζους και βρες, πώς το λένε, πιεσόμετρα και όχι τα ψεύτικα αυτά τα ηλεκτρονικά που τα βάζει στον καρπό και μετράει με πίεση, όχι, τα άλλα με τη φούσκα, αυτά που δεν είναι... Αυτά τα καλά τα πιεσόμετρα. Όχι τα ψεύτικα τα καινούργια που έχουν βγάλει τη τεχνολογία. Το παλιό που το έπαιρνε στο χέρι, τον έλεγε τον παππού σου, γιαγιά σου, έλα εδώ κύριε Μιχάλη να σε μετρήσω. Το έβαζε και αυτά στα αυτιά σαν γιατρό. Τον έπαιρνε την πίεση του παππού. Αυτά τα πιεσόμετρα. Τα καλά, τα άλλα είναι ψεύτικα. Δεν μετράνε, δεν πιάνουν. Ο φίλος ο Σαμίρου Αλβανοταρίφας είναι εδώ. Κάνει την παρουσία του αισθητή. Μου λέει καλή εκπομπή. Σαρώ, τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, τσαφτσουφ. Τρένο, πάμε. Πραγματικά ο δικέφαλος του Βαρά πάει τρένο. Εδώ τώρα τι έγινε. Το τρομερό πιο. Κερδίζει 0-3 ο ΠΑΟΚ για πλάκα. Κάνει χουβέρ στο δεύτερο ημίχρονο τον Αστέρα Τρυπόλεως. Χωρίς Πρίγιοβιτς. Και φυσικά μέσα στα χιόνια. Βλέπω τον Καντουρί σε μια φάση να πηδάει μέσα στα χιόνια και να επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Ελλάδα, ρε φίλε. Ελλάδα, χώρα του φωτός. Ποδόσφαιρο με χιόνια στην άκρη. Δηλαδή εκεί που παίζει ποδόσφαιρο σε πιάνει μια τρελά. Παίζει και χιονοπόλεμο. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Τι θέλετε, να είναι λιωμένα τα χιόνια, να έχουν φύγει τα χιόνια από τους αγωνιστικούς χώρους. Αυτά θέλετε. Θέλετε να βγούμε στους δρόμους γυμνοί να τρέχουμε. Θέλετε να γίνουμε Αγγλία, θέλετε να γίνουμε Γερμανία, τσάτσα τσά και γραβάτα. Όχι. Χιόνια έξω από την πλάγια γραμμή. Να πηδάει ο Καντουρί πάνω από τα χιόνια. Να είναι στίβος μάχης στο γήπεδο. Και το έπαθε και ο Μπίσεσερ, ο οποίος Μπίσεσερ φυσικά πιο χαμηλό κέντρο βάρους, ήρθε ξάπλωσε στο χιόνι. Τρομερή υπέροχη προσέγγιση και ήρθε η ώρα να σας επισημάνω διότι είναι 8 και 20. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας επισημάνω ότι το όνομα για του νικητή στις 8 και 20 είναι Σκορδόπουλος Γεώργιος. Επισημαίνω. Τεστ. 1-2. Σκορδόπουλος Γεώργιος έχει 30 λεπτά στη διάθεσή του να επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Για το διαγωνισμό μας είναι ο νικητής για την κλήρωση των 8 και 20. Μας καλείτε μέσα σε 30 λεπτά, μην χάνετε χρόνο για να μπείτε και εσείς στην πολύ μεγάλη κλήρωση της 25ης Φλεβάρη. Ασημένια αλυσίδα. Πώς ποιότητα θέμε. Ηρώδιο. Τι είναι Ηρώδιο. Κοκκίνο κράγιο. Live. Συναυλία. Μάριος Φραγκούλης.
ο οποίος τα είπε όλα, να είναι καιρός. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Χρήστο, ο οποίος λέει καλησπέρα από την κρύα Κοζάνη. Ε, όχι να μας πείτε ότι έχει και κρύο στην Κοζάνη. Οι Βαλεαρίδες της κεντρικής της Μακεδονίας. Κρύο στην Κοζάνη, να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Στο φίλο το Μάκη που λέει καλησπέρα, Αντιζαΐρη, από τα εξωτικά που? Από τα εξωτικά Κίμινα, ωραία τα Κίμινα. Κίμινα, Χαλάστρα, εκεί όλες τις περιοχές τρομερές. Στη φίλη τη Λίτσα, όπως και στο φίλο το Σπύρο, τα σέβη μου. Ο φίλος ο Δημήτρης μου γράφει ηλεκτρονικά, λέει, με γυράδικο μαζί. Αυτό ήταν παράδεισο, θα μπορούσα να ζω εκεί. Σπύρο, κι εγώ είμαι μαζί σου, σε στηρίζω 100%. Να ξέρεις, είμαι μαζί σου με τα μπουνιά. Να τρως και να παίζεις. Να τρως και να παίζεις. Να τρως και ενδεχομένως να παίζεις. Τα σέβη μου στο φίλο τον Αριστίδη που λέει: είδες κερκίδα, λέει, που έχεις από το Ροδολίβος. Παοξίδι, κερκίδα, λέει, από το Ροδολίβος. Τα σέβη μου και στο Ροδολίβος. Και θα πάμε παρακάτω, θα προχωρήσουμε. Διότι έχουμε να πούμε πραγματάκια τα οποία θα τα αναλύσουμε μαζί με Τρόπολης 95 και 5. Ακούτε. Και φυσικά, αφού δώσουμε τις ευχές μας για αποθεραπεία στον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος θα αποφασίσει για το τι θα κάνει, για τη ρήξη υγειαστού που υπέστη, για τον Χαμζά Γιουνές που θα μείνει 20 μέρες έξω για το γαστροκνήμιο, για τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος παραμένει έξω με διάταση. Καλά, αυτό είναι ο Ερυθρός Σταυρός, δεν είναι το ρίσκο. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε, θα πάμε λίγο παρακάτω. Ανακοίνωσε και τον Τσουάρτ, θα τα σχολιάσουμε συνέχεια. Θέλω να μου αφήσετε ήσυχο τον Γιώργο Ζαΐρη. Μπορείτε να τον αφήσετε ήσυχο? Μπορείτε αυτόν τον άνθρωπο να μην τον εξοργίζετε? Μπορείτε αυτόν τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, τον δικό μας άνθρωπο, τον Γιώργο Ζαΐρη, τον γείτονά σας, τον φίλο σας, τον ξάδερφο, τον Μπατζανάκη, τον συνυφάδο σας, να τον αφήσετε ήσυχο, να μην τον εκνευρίζετε? Γιατί μου έρχεται εδώ μετά τους αγώνες Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ και τώρα και γύρισε εδώ εκνευρισμένος. Και τον αναγκάσανε τώρα να βγάλει όλα τα σώψυχά του, ιδιαίτερα για το κομμάτι του Ατρομήτου. Πάμε να ακούσουμε πόσο εκνευρίστηκε στη σημερινή εκπομπή. Πλάκα τέλος, Γιάννη Πάγκο, πρέπει κάπως να τον καρμάρεις, να χαλιναγωγήσεις αυτό το αχαλιναγώγητο πάθος του, να βάλεις ένα γκέιμιρι, αδερφέ, διότι ο άνθρωπος πιέζεται. Εμείς στηρίζουμε, είμαστε ζαϊρόσκυλα και το στηρίζουμε. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη στον Ατρόμητο. Σήμερα θα γίνει το τελευταίο ραντεβού. Εγώ πιστεύω θα πάει στον Ατρόμητο. Ναι. Στον Ατρόμητο. Ναι. Στον Ατρόμητο. Ναι, Γιώργο, ναι. Γιατί έχω φάει το bullying της ζωής μου, ναι, για τον Νουάρτα και τον Νουάρτα, τον Νουάρτα. Στον Ατρόμητο. Όχι, Γιώργο. Ούτε στη Ρεν, ούτε στη Σαμπτόρια. Στον Ατρόμητο. Ήρεμα, Γιώργο. Ευριάζεται, μην ευριάζεται. Κατάλαβες πώς το λέω. Παιχτούρα. Τον ευχαριστώ για τον γκολ με στην Μπενφίκα. Παιχτούρα. Αλλά πάει στον Ατρόμητο. Μην ευριάζεται. Τελειώσαμε με τον Νουάρτα. Τελειώσαμε. Δεν είναι ο Πάκο Ουάρτα. Άντε, γιατί μου τα έχετε ζαλίσει τα μυαλά. Τα μυαλά, Γιώργο μου, γιατί είναι και οι εποχές δύσκολες. Και πρόσεξε, γιατί μην πάρεις καμιά κόκκινη κάρτα. Μου τον εκνευρίσανε που θα πάει ο Ουάρτα. Το Ουάρτα παιχταράς. Και ξεκίνησε σήμερα μια ατρομητιάδα, ας πούμε, άλλο πράγμα. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά έχει και τον Γιάννη Πάγκο να πρέπει να τα βιώσει από τόσο κοντινή απόσταση. Δηλαδή, τι ζούμε. Τι ζούμε. Μπράβο στον Γιάννη Πάγκο για την παροιμιώδη ψυχραιμία του. Μπράβο στον άνθρωπο, στον συνάδελφο, στον γίγαντα Γιάννη Πάγκο που σήμερα, αν και οι τοποθετήσεις των ακροατών επεσήμεναν ότι δεν είναι τόσο ομιλητικός, με την ηρεμία του και τη γαλήνη του, κατάφερε να κρατήσει σε σοβαρά και σε στιβαρά πλαίσια το γίγαντα. Το γίγαντα Γιώργο Ζαΐρη. Πολλά γίνανε σήμερα. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Είχαμε και πραγματούδια υπέροχα στην Βουλή. Αυτή νομίζω ότι είναι πενταήμερη. Δηλαδή, γουστάρω πάρα πολύ. Σαν το 15 αμελές το δικό μας. Εκεί που ξαφνικά συζητούσαμε, αρχίζανε μισή βαρούσαν την Οθρανία. Εκδρομή. Τις τυρόπιτες τις κάνουμε κατάληψη γιατί οι τυρόπιτες είναι στρόγγλες και δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παράνοια. Σήμερα χτυπούσε η άλλη μισή τα έδρανα. Είχε σηκωθεί ο Βούτσο, έλεγε μη παιδιά, δεν θα πάει κανείς εκδρομή. Τρελάθηκε, μπερδιέθηκε κι αυτός. Να βρούμε ποιοι θα είναι συνοδοί καθηγητές. Το έχουν χάσει, Χριστοφιλοπούλου, ούρλιαζε. Η φόβη γεννηματά σηκώθηκε και όρθια ήταν σαν να ήταν καθιστή. Μιλάμε για υπέροχη. Αυτή πράγμα πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε. Περνάνε στο κοινοβούλιο τρομερά. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί κάνουν τίποτα ψηφοφορίες και αυτοί πάνε κάτω και κάνουν διακοπές. Παράδεισο. Όχι, δεν θα μιλήσετε τώρα. Πριν να, όχι, εγώ θα μιλήσω. Να σηκώνετε, θα σα αφαιρέσω τον λόγο. Μιλάμε, περνάνε τέλεια. Ούτε σε παιδικό πάρτι δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και όμως το ζούμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να είναι γεροί. Τους εύχομαι να περνάνε τέτοιες ωραίες υπέροχες στιγμές, να τα συζητάνε όλα μεταξύ τους, να επικοινωνούν τρομερά και φυσικά με αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Υπήρξαν σήμερα κάποια βιντεάκια που κυκλοφόρησαν που έδειχναν τους μισούς βουλευτές όρθιους. Ο Βούτσης πανηγύριζε. Ο Καμένος έλειπε γιατί παραιτήθηκε, ήταν στο τέταρτο όροφο. Η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε μήνυση στον Καμένο ξανά και μάλιστα τι ανήρτησε στο Twitter. Προς την Κότα την Τριλυρή. Κότα τρίλυρη ξανά τον πάνω τον Καμένο. Γιατί λέει τώρα δεν μπορεί να προστατευτεί
πίσω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Περνάνε υπέροχα, σας λέω. Η τόλμη και γοητεία έχει μπει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Χώρια που μεταξύ τους είναι ένα σόι όλοι. Ο Μητσοτάκης, η αδερφή του Μητσοτάκη. Ο Μπατζανάκης του Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας με του. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα. Ωραία πράγματα, τα σχολιάσουμε και αυτά μόλις επανέλθουμε μετά από ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα που θα πάμε σε λίγο. Να διαβάσω μερικά σχολιάκια. Το φίλο τον Κυριάκο που κάνει την εμφάνισή του, όπως και τον Αχιλέα, ο οποίος δίνει την καλησπέρα του. Τα σέβη μου στο φίλο τον Γιώργο, όπως επίσης και στον φίλο τον Δημήτρη που λέει καλησπέρα από τα διαβατά. Τα μαγευτικά διαβατά θα επισημάνω εγώ. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος επισημαίνει ότι είναι από τη Μέκα του πολιτισμού, θα έλεγα. Προσφάτως επισκέφτηκα τα διαβατά. Λίγο μπερδευόμουν, δεν ήξερα αν είναι κάτω από τις γραμμές, πάνω από τις γραμμές. Όντως είναι ένα ζήτημα αυτό. Αφού το γύρισε στην ποιότητα, μου λέει ο φίλος ο 119, θέλω και το μεγάλο άσμα της. Ναι, μισό λεπτό. Της μαύρης κότας, λέει. Τα φτερά. Δεν ξέρω, αλλά αν δεν το ξέρεις, θα δεχτώ συγχαρητήρια για τη μουσική εκπαίδευση. Συγχαρητήρια, ξεκάθαρα. Νομίζω έφαγες τα καλύτερα χρόνια στα οδεία, αδερφέ 119. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι θα ακολουθήσει Αχίλλειος Έξαρχος Ιωάννη Λελίδη. Κατά πάσα πιθανότητα, ενδεχομένως και Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Αφήνουμε ένα ποτμπουρί να υπάρχει. Μετά τις 8.30, όταν και θα επανέλθουμε, θα ακούσουμε πραγματάκια. Θα ήθελα από εσάς να προετοιμαστείτε για να με ενημερώσετε πού βρίσκεται το όρος Αραράτ. Είναι ένα quiz το οποίο θα τοποθετηθεί στην εκπομπή. Και υπάρχει λόγος που σας το λέω αυτό. Υπάρχει πραγματικός λόγος. Όπως επίσης θα χαϊδέψουμε ηλικιακά το όριο της ηλικίας του Λευτέρη ή Τζόγλου. Λοιπόν, τι όνομα βγήκε στις 8 και 20 με ρωτάνε. Το όνομα που βγήκε στις 8 και 20, επαναλαμβάνω, είναι ο κύριος Σκορδόπουλος Γεώργιος. Θα ήθελα την Μαρία Λάμπρου να με ενημερώσει αν έχει καλέσει ο άνθρωπος. Σκορδόπουλος Γεώργιος, ο οποίος είναι ο νικητής για τις 8 και 20. Ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας είναι πανέτοιμος. Εμείς θα κάνουμε ένα κομψότατο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχει καλέσει ακόμα ο νικητής να σπεύσει να ενημερώσει. Μικρό, κομψό, 24 λεπτό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. دي بركة كعب وهتعملها وصعد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال وانا هاجي مع السهاد Μετρόπολης 95 και 5, Μετροπόντικας Μιχάλης Σαρόπλος από Δευτέρα ως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ μαζί σας για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στην ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Ιωάννης Λελίδης, ενώ στο production παραμένει ακμαίος ο Θανάσης Πολίτης με τη Μαρία Λάμπρου, την κολόνα της τετράδας της οποίας ακούσατε, να παραμένει στη γραμματεία έτοιμη να διαχειριστεί τις κλήσεις και τις τοποθετήσεις σας. Μας θα πάμε για περίπου μια μισή ώρα ακόμη. Είχαμε μείνει στο παιδικό πάρτι που έχει στηθεί υπέροχα. Τι ωραία περνάνε. Τους χαίρομαι πραγματικά. Τους αποθεώνω που τα περνάνε τόσο καλά στο κοινοβούλιο. Και εμείς νομίζουμε ότι γίνονται μάχες επιμακών. Τα ψηφισμένα νομοσχέδια πρωτήτερα έπεσε ένα χαρτάκι από το Μητσοτάκι και το δείχνω Τσίπρα σου στο χαρτάκι. Κίνηση fair play, λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι ωραία πράγματα. Καρδούλες, ομορφιές. Εγώ να σε φιλώ, να είμαι μια ζωή κάτι δικό σου και όταν θα καίει το μετωπό σου, εγώ θα σε φιλώ και θα σου παίρνω τον καημό σου. Ωραία πράγματα. Τρυφερότητες, κοινωνικός πολιτισμός. Πράγματα τα οποία τα ζούμε. Τα έχουμε διαπιστώσει και γι' αυτό στηρίζουμε το ελληνικό κοινοβούλιο. Βγήκε ο Παναγιώτης ο Καμένος, ο οποίος πρωτήτερα τι είπε. Και λέει: σκεφτόμουν να παρατήσω την πολιτική. Όχι, όχι, όχι. Εγώ σε παρακαλώ. Όχι, όχι, πάνω θα μαλώσουμε. Μη που λέει και ο Κωστής ο Ραπτόπουλος. Μη το κάνεις αυτό πάνω Καμένο. Μην παρατήσεις την πολιτική σκηνή. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Μην θα σκίσω τα ρούχα μου. Θα βγω γυμνό, θα τρέχω στους δρόμους. Τι είπε ο άνθρωπος. Σκεφτόμουν λέει να παραιτηθώ από την πολιτική, αλλά θα μείνω να παλέψω για τη Μακεδονία. Τι ζούμε, ρε φίλε, σε αυτή την Ελλάδα. Ασχέτως το τι πιστεύει κανείς για τις πρέσπες, για τη Μακεδονία και όλο αυτό. Εσύ δεν ήσουν Παναγιώτη, Παναώτη,
κάνε την Ελλάδα πάλι πρώτη, παναότι, παναότι. Σι δεν ήσανε που τον έδινε το Τσίπρα το στυλό. Ε, σι δεν ήσανε. Πώς γίνεται αυτό. Εδώ μιλάμε για την πιο γρήγορη κολοτούμπα. Η Σβετλάνα Χόρκινα θα πάθει να εθλάσει με τέτοια κολοτούμπα. Ο Ιωάννης Μελισανίδης θα πάθει να εθλάσει με τέτοια κολοτούμπα. Και εσύ πάνω. Εσύ πάνω ηγέτη. Πάνω ηγέτη. Πάνω η χώρα του φωτός. Πάνω άνθρωπέ μας. Πάνω γείτονά μας. Εσύ που θα μπορούσε μαζί με τον ψωμιάδι να μοιράζει σαλάτι στα φανάρια Θεσσαλονίκης. Πάνω εσύ, τολμάς και έχεις παράπονα εσύ που μου κατέστρεψες για πάντα τη ζωή. Που δεν λέω γάρια σε αγάπη τι θα πει. Ε, όχι, είναι ντροπή. Πρόσεχε λοιπόν Παναγιώτη, διότι ο χρόνος, ο καιρός γαρενγκής που έλεγε ο Δημοσθένης Ολιακόπουλος, κάμερα σε μένα τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Έτσι, να δώσω τα χαιρετήματά μου στους ξυλοργούς, στους μαρμαράδες που έλεγε και ο έτερος, εκείνος βουλευτής πρέπει να έχει γίνει κι αυτός, που έδινε χαιρετήματα σε κάθε εκπομπή στους ξυλοργούς, στους μαρμαράδες, στους στρατιωτικούς μας. Εν τω μεταξύ αυτή η κυβέρνηση αριστερή έκανε ναύαρχο υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τι ζούμε. Δηλαδή το θέατρο του παραλόγου πρέπει αυτό να είναι μια τεράστια φάρσα, να είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κουτί κωμικό, το οποίο να μας παρατηρούν απ' έξω και να μας βρίζουν. Να λένε αυτοί δεν είναι καλά, οι άνθρωποι το έχουν χάσει εντελώς και να πανηγυρίζουν. Αριστερή κυβέρνηση έκανε υπουργό Εθνικής Άμυνας έναν εν ενεργεία στρατιωτικό, ενώ η ίδια κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία η αριστερά ενδεχομένως να αποστασιοποιείται λίγο από το κομμάτι του αμυγό στρατιωτικό. Δεν πειράζει. Όλα αυτά η ιστορία θα τα κρίνει. Όλα αυτά η ιστορία θα τα κρίνει. Τώρα, το αν κάποιο είναι αριστερά ή δεν είναι αριστερά, αυτό θα το δείξει μόνο ο πανταμάτων χρόνο. Πλην όμως, αξίζει να σημειώσουμε ότι αν αυτά γινόταν υπό άλλη κυβέρνηση, θα είχε γίνει του κουτρούλιο γάμο. Βέβαια, όπως και να έχει, αυτά θα τα βιώσουμε, θα τα διαπιστώσουμε συνέχεια. Σας έλεγα πρωτήτερα, πριν πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, για τις ανάγκες που έχει η εκπομπή να σταθεί στο κομμάτι το γεωγραφικό. Από τούδε και στο εξής, θα σας δώσω τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μηνυματικώς ακόμη πιο έντονα, να μας μεταφέρετε, να μας επισημάνετε ενδεχομένως με γεωγραφικούς και όχι μόνο όρους, πού βρίσκεται το όρος Αραράτ. Πού βρίσκεται το όρος Αραράτ, διότι ετέθη ζήτημα της προάλλες στην εκπομπή του Γρηγόρη του Κόκκινου και του Κωστή Ραπτόπουλου, του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη Κόκκινου, οι οποίοι απευθυνόμενοι σε ένα ευρύτατο ακροατήριο, διαβάσανε το παρακάτω μήνυμα το οποίο θα σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή, ευθύς αμέσως, και θέλω από εσάς, διότι γνωρίζω ότι η καλύτερη ρεπόρτερ είναι του Μετρόπολης 95.5, να μας ανοίξουν τα μάτια για το πού βρίσκεται το όρος Αραράτ. Πρώτα Ιωάννη Λελίδη, σε παρακαλώ, μετέφερε μας το ηχητικό αυτό και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Στο όρο Αραράτ ρέει γάργαρο λουνό. Κώστας ΑΕΛ. Πώς το ήρθε αυτό. Εσύ γιατί το διαβάζεις εγώ. Πόσο χάσος μπορεί. Στο όρο Αραράτ το γάργαρο λουνό. Μην κάτσε Κώστα. Κάτσε Κώστα τον άνθρωπο. Μισό λεπτό. Να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Βάλε λίγο Ιωάννη για να είμαστε απόλυτο σίγουροι για αυτό που ακούσαμε. Σε παρακαλώ τελευταίο. Στο όρο Αραράτ ρέει γάργαρο λουνό. Κώστας ΑΕΛ. Πώς το ήρθε αυτό. Εσύ γιατί το διαβάζεις εγώ. Πόσο χάσος μπορείτε. Στόρθω άντρο γάργαρο. Θέλουμε ειλικρινά μιλώντας, διότι η εκπομπή διδάσκει, παραδίδει μαθήματα γεωγραφίας και θέλουμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, να μας μεταφέρετε. Γράφετε σε 955, αφήνετε σε ένα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή στο 54340 ενδεχομένως, να μας πείτε πού βρίσκεται το όρος Αραράτ, διότι είναι κάτι το οποίο διέλευε της προσοχής μας και δεν το γνωρίζουμε. Όπως επίσης και στο Μετρόπολης 955 στο Facebook μπορούμε να τα πούμε και από εκεί, κάτω από τη φωτογραφία στην οποία έχει αναρτηθεί ο Αλέξιος Τσίπρας πριν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την πεθερά του. Είναι πρώτη φορά αυτή η φωτογραφία που αναρτάται, σας ανοίγουμε τα μάτια, είναι ένα μοναδικό στιγμιότυπο που μπορείτε να το δείτε μόνο τώρα. Στο Μετρόπολης 95.5 θα πάμε σε μια χρηστική είδηση που μας μεταφέρει ο καλός φίλος ο ακροατής, ο Μάκης, ο οποίος μας αναφέρει χαρακτηριστικά για την κίνηση στον δρόμο και θα σας μεταφέρω κι εγώ με τη σειρά μου. Προσοχή λέει, ατύχημα στον περιφερειακό, στον κόμβο του Κορδελιού, στο ρεύμα προς δυτικά, υπάρχει αστυνομία να ελαττώσετε την ταχύτητά σας, επαναλαμβάνω. Προσοχή, υπάρχει ατύχημα στο περιφερειακό, στον κόμβο του Κορδελιού, στο ρεύμα προς δυτικά. Υπάρχει αστυνομία, ελαττώστε ταχύτητα. Παρένθεση να πω. Πήγα σήμερα προς το Κορδελιό. Μιλάμε για παράδεισο. Την έπεσα εκεί σε ένα ωραίο καφέ. Μερακλείδια. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, περνάω και να φτάσω στα σκληρά δυτικά. Westole, σκληρή δύση, άγρια δύση. Λοιπόν, φτάνω στον πεζόδρομο εκεί του Κορδελιού. Πάω, κλαίει. Πάω Κορδελιό, δεν το περίμενα. Πέσα από τα σύννεφα, δεν το περίμενα. Έχει πάω οξύδες στο Κορδελιό. Νόμιζα Ολυμπιακή είναι όλοι στο Κορδελιό. Και Παναθηναϊκή η άλλη μισή. Εν πάση περιπτώσει, περνάω ένα μαγαζί το οποίο λέγεται Bronx. Τόσο δυτικά, σκληρά δυτικά. Εν πάση περιπτώσει, πήγα λίγο πιο κάτω στο ένα West Room, μαγεία. Εν πάση περιπτώσει, παρένθεση να κάνω την κλείνω την λόγω παρένθεση. Πίνω τα καφεντάκια μου, ταπεινά. Βλέπω και το.
το γκράφιτι απ' έξω, ένα ολόκληρο αμφιθέατρο και στη μέση ΠΑΟΚ Κορδελιό. Ήταν σαφές, μάλλον σαφής ο προσανατολισμός αναφορικά με την περιοχή. Έμενε στάμπα. Πάντως, να στηρίξω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τρομερή επένδυση στο χώρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Οφείλω να το επισημάνω και αυτό. Να δώσω τα σε μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Μου λένε τώρα για το Αραράτ, για την Αρμενία. Δεν ξέρω. Το κρατώ και αυτό για το κομμάτι της Αρμενίας. Φίλοι ακροατές, θα μας ανοίξετε τα μάτια και δεν ξέρω και κατά πόσο τρέχει γάργαρο νερό. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Η φίλη Βασιλική, η οποία κάνει την εμφάνισή της, να δώσω τα σέβη μου στη Βασιλική. Ο φίλος ο Δημήτρης μου γράφει Γεωργία. Δεν ξέρω για Γεωργία, εδώ και Γεωργία έχω και Αρμενία έχω. Η Τατιάνα μου γράφει Ρωσία. Μου έχετε μπερδέψει και Ρωσία και Γεωργία και Αρμενία. Πρέπει να είναι τώρα κάπου εκεί συγκεκριμένα, γιατί κανείς δεν μου είπε Βενεζουέλα, για να είμαστε κάπου λογικοί. Τα σέβουμε στη φίλη τη Γεωργία που μου λέει καλύτερη περιγραφή για βουλευτές δεν έχω ακούσει. Ναι, είναι πραγματικότητα, Γεωργία. Να τα λέμε όλα, όπως και στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος λέει καλησπέρα Μιχαλάρα. Καλησπέρα και σε ένα Μιτσάρα μου, να είσαι καιρός. Και στην Ανά το ίδιο και προχωράμε, πάμε λίγο παρακάτω. Υπέροχες στιγμές. Υπέροχες στιγμές περνάνε στην Ελληνική Βουλή. Σηκώθηκε πρωτήτερα ο Βούτσης, μου στέλνουν μηνύματα και απείλησε, λέει, να βγάλει τη φόφη τη γεννηματά έξω από την έξω από τη Βουλή. Μην μας το κάνεις αυτό, Βούτση. Μην μας το κάνεις αυτό, Βούτση, γιατί πραγματικά θα χάσουμε την πίστη μας στην ελληνική γη. Θα χάσουμε την πίστη μας στην ελληνική δημοκρατία. Μην μας το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, αν έχεις τη διάθεση, άστο να το ζήσουμε από κοντά. Όπως επίσης έχει γίνει μεγάλο θέμα σήμερα για το Βράνιες και αυτή τη Γέλενα Καρλέουσα. Δηλαδή, ήμαρτον. Για το Λιλί του Βράνιες να έχει αναστατωθεί όλο ο ελληνικός δημοσιογραφικός κόσμος. Όχι τη έστειλε φωτογραφία τον Παραγαλάτσο, όχι δεν τη έστειλε φωτογραφία τον Παραγαλάτσο, του στείλε η άλλη φωτογραφία, ακουμπήθηκαν, δεν ακουμπήθηκαν, έπεσε η ηθόπευση, δεν έπεσε, άμα τη μαρκάλεψε και άμα τη βάτεψε. Δηλαδή ήματον, δεν μπορεί να το ζούμε όλο αυτό, γιατί τι πραγματικά άλλο θα διαπιστώσουμε. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο το Μάκη, ήρεμα με το Βράνιες. Οι διάλογοι λέει, τον αποκαλούσε λέει αυτή η Γέλενα Καρλέουσα άρρωστο σκουλίκι. Ήμαρτον. Ήμαρτον τον είπε τον άνθρωπο σκουλίκι το Βράνιες. Εντάξει, τι κάνανε. Σάμαντι σε αυτή δεν ήθελε. Σάμαντι σε αυτή δεν έστειλε φωτογραφίες. Σε πάση περιπτώσει ασχολείται ολόκληρη η πλάση. Την προηγούμενη εβδομάδα ασχολιόμασταν με το αν έσβησε ο Γιώργος ο Σαββίδης τον, πώς το λένε, τον Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς από το Instagram. Και σήμερα ασχολιόμαστε αν έστειλε ο Βράνιες το λιλί του στην Καρλέουσα. Η πια η Κλέουσα δηλαδή. Πραγματικά η ίδια. Να κι αν έστειλε, να κι αν δεν έστειλε. Δηλαδή, τι ζούμε. Τι χολογοδό, να είμαστε κάπου ανθρώποι δηλαδή. Γιατί μπορεί να το έστειλε. Θα πάμε να αναλύσουμε για ποιο λόγο μπορεί να έστειλε ένας ποδοσφαιριστής το, ας πούμε, σε μια τραγουδίστρια η οποία είναι παντρεμένη. Και αυτή η τραγουδίστρια βγήκε μετά τον ξεφτύλισε, έγινε ένα σύστριλο και ασχολείται όλο το ποδοσφαιρικό ελληνικό στερέωμα με τον Βράνιες. Που ηρεί στο εμπαρόδο, αξίζει να επισημάνουμε ότι τον αφήνει ελεύθερο η Άντερλεχτ μετά από αυτό το σκάνδαλο που έγινε. Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω, πού ξέρω εγώ ότι δεν έβαλε ο Τίγρης αυτή την Καρλέουσα να δημοσιεύσει φωτογραφίες για να πάρει κούτρα το Βράνιες. Να του πει έλα εδώ στη φιλόξενη αγκαλιά μου, έλα εδώ να τα πούμε όλα και να το ζήσουμε διαφορετικά, να επιστρέψει στην ΑΕΚ που τόσο πολύ έχει βαλθεί να κάνει tweet και στο Instagram να γράφει για την ΑΕΚ. Φαγώθηκαν με αυτό το Instagram. Μια ο Πρίγκοβιτς με τον Σαββίδη, μια η Καρλέουσα και η Τιά η Κλέουσα, μια ο Βράνιες, ήμαρτον σε κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Τι άλλο δηλαδή, θα ζήσουμε. Ο φίλος ο Κίμωνας μου απαντάει για το όρο Σαραράτ και ευχαριστώ πάρα πολύ διότι υπάρχει τοποθέτηση με σεβασμό προς την εκπομπή και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ, όπως και η φίλη Δόμνα. Τι λες ρε Δόμνα, Σαμίου. Όχι, δεν είναι Σαμίου, αλλά πλην όμως μόνο μία Δόμνα ήξερα μέχρι τώρα, εσείς η δεύτερη που γνωρίζω. Ο φίλος ο Κίμων μου γράφει χαρακτηριστικά ότι το όρος λέει Αραράτ είναι προς Ανατολική Τουρκία και ο Θεός μαζί μας. Πραγματικά και ο Θεός μαζί μας. Ο φίλος ο Χρήστος μου λέει ότι είναι Τουρκία, τα έχω πιάσει όλα. Καλησπέρα από την κυρία Κοζάνη που μου είπε αρχικά και συνέχεια μου επισημαίνει ότι είναι στην Τουρκία το όρος Αραράτ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ρεπόρτερ του Μετρόπολης 95 και 5 που μας ανοίγουν τα μάτια, διότι να γνωρίζουμε να μην κάνουμε λάθη στο κομμάτι του γεωγραφικού προσανατολισμού. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπω ασχολείται με τον πώς το λένε, με τον Βράνιες, διότι μου γράφει φίλος ο Πασχάλης. Ναι, αλλά και αυτή τη στέλνει φωτογραφία το. Δεν μπορώ να το μεταφέρω ακριβώς. Δηλαδή στέλνουν φωτογραφίες σε μεγάλοι άνθρωποι. Και ασχολιόμαστε για το πού θα, τι θα τις έστειλε και άμα ο Λίλαντας Βασιλικών είναι καλός για να την φέρει σε πέρας. Τι ωραία περνάμε. Όλα λιμένα. Όλα λιμένα εντελώς. Και βγήκε μια είδηση το μεσημέρι για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, που ο διοικητής λέει υποβρυχίου βρέθηκε λέει μέσα στο γραφείο του με 10 ιερόδουλες.
Μπυρίμπα. Λογικά πήρε μπυρμπάκι ο διοικητής και κόλλησε τα μπαλαντέρ του. Ήταν πεζόμενο το μπυρμπάκι. Παίζανε ένα λάξ, δύο τραπέζια, τεσσάρια τα τραπέζια μέσα στο γραφείο. Και ήταν και μια διάδα παίζανε μεταξύ τους. Και οι νικητές λογικά θα προκρινόταν μεταξύ τους. Τότε λίγο εύκολα πράγματα, λιτά δωρικά, σε ζευγάρια. Και να παίζει μπυρίμπα σε ζευγάρι και να μην ξέρει το ζευγάρι σου. Να είναι βόητη, να τον κοιτά στα μάτια, εσύ να μαζεύει να κάνει τι κούπε μπυρίμπα και αυτό να πετάει τι κούπε δίπλα και να θε να τον δαγκώσει το λάρικα. Άμα δεν ξέρει, μην παίζει, τι θέλετε. Ξέρει τι μανούρε έχουν γίνει για την μπυρίμπα. Το... Χωρί αρσενικέ, έτσι, για να τα λέμε κιόλα, να είμαστε κάπου ανθρώποι. Να μου κατεβάζει, να βάζω με τον απέναντι, να παίζουμε τουρμπιγκιό, να μαζεύει ο ένα φύλλα, γιατί ο ένα πρέπει να μαζεύει φύλλα για να μην παίζουν οι άλλοι να μα κάνουν ζάφτι το παιχνίδι. Να κατεβάζω εγώ τα μπυρμπάκια και να μην καταλαβαίνουν. Τι κάνει το ζευγάρι. Μου λέει ο φίλος ο Άκης, ο οποίος είναι ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης της εκπομπής, ότι πες λέει ότι είναι και μικρό ο Βράνιες, μην κρύβεις την αλήθεια. Όχι, από αυτό το μικρόφωνο δεν θα κρύβονται οι αλήθειες. Με ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται μέχρι και οι ψήθυροι που έλεγε και ένας παλιός μυστακιοφόρος διευθυντής. Λοιπόν, όχι, έγραφε αυτή η κλαίουσα ιτιά ότι ο Βράνιες ήταν φοφίκο. Ήταν φοφίκο. Άρα λοιπόν και αυτό μάλλον έπαιξε το ρόλο για να τον αποκαλύψει. Και επανέρχομαι σε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα που είχαμε πρωτήτερα. Να παίζει δηλαδή μπυρίμπα με ζευγάρι και να μην ξέρει το ζευγάρι σου πώς να παίξει. Μου κατεβάζουν, πάμε να παίξουμε με μπυρίμπα με αρσενικές. Άντε στα πιάτα. Να πάμε σε κάμπινγκ να μας ακούσει όλο το κάμπινγκ. Εκεί που παίζουμε να με κατεβάζει 30 εξάρια. Τι να τα κάνω εγώ τρία. Να με κόψω όλες τις μπυρίμπες στη μέση. Εξάρια, αρσενική, στα εξάρια. Τι θέλετε. Σε τι κόσμο θα φέρουμε το παιδί μας, ας πούμε. Και έρχεται και σε λέει με μαγκιά, όσοι λέει, εγώ θα σου εξηγήσω πώς είναι η μπυρίμπα. Πώς να είναι δηλαδή η μπυρίμπα, με αρσενικές. Υπάρχει ένας έστω, να παίζει μπυρίμπα με αρσενικές, νοήμων άνθρωπος. Ο φίλος ο 501 μου λέει, όταν το σέλι το διεκδικούν η Βέρεια και η Νάουσα, φαντάσου τι χαμός λέει γίνεται για το Άραρα. Πραγματικά, εκεί πρέπει να βγάζουν δύσκολες για το Άραρα. Εκεί πρέπει να βγάζουν δύσκολες, να ζουν ένα πραγματικό δράμα. Υπάρχει διεκδίκηση του όρους από κάθε μπάντα. Με κάθε τρόπο και πέρα από κάθε φαντασία. Όπου εδώ βλέπω γυναίκες για το κομμάτι της μπυρίμπας και ο φίλος ο Φάνης μου λέει: όποιος παίζει λέει μπυρίμπα με αρσενικές είναι για κλωτσιά. Ναι, οκ, okay, αδερφέ, μισό λεπτό. Πραγματικά είναι για κλωτσιά. Απλά είμαστε κατά της βίας. Έχουμε αποκηρύξει τη βία και τα παραφιάδε τη. Με τα δελιγμία τα αποκηρύττουμε κιόλας. Μα είναι δυνατόν μέσα στο κάμπινγκ 2 η ώρα τη νύχτα πάμε να, σαν άνθρωποι, έχουμε πάρει τα ποτάκια μας, τα έχουμε φτιάξει από το ψυγιάκι, ωραίο το κάμπινγκ, καλοκαιρινό τσιμπάρικο, γίνονται και μεταγραφές, έτσι μπάνε και τα κουνούπια, λούζεσαι με ευκάλυπτο, είσαι λες και έχει μαστουρώσει όλο το κάμπινγκ, τους βλέπεις βγαίνουν μέσα από το αντίσκηνο, πλακώνονται στους ευκαλύπτους. Μυρίζει, λες και είναι κοάλα να πούμε άλλη το ευκάλυπτο. Απίστευτα πράγματα. Και ξεκινάς να παίζεις και το απέναντι ζευγάρι, κόντρα στην κόντρα, κόντρα στην κόντρα. Πρώτα απ' όλα, γιατί κατεβάζετε χωρίς πόντους. Γιατί, τι θέλετε, τι θέλει, μας γυρίσετε τα μυαλά. Να είναι ο Ζαΐρης, δηλαδή να σε παίζει μπυρίμπα ο Ζαΐρης και να σε γυρίσει το μυαλό. Στα καφενεία που ακούνε τα πέφτουν λιπόθυμοι. Αρσενικές και χωρίς πόντους δεν κατεβάζεις ποτέ. Να είμαστε κάπου ανθρώποι. Η εκπομπή διέπεται από σαφείς κανόνες. Σαφείς κανόνες και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Για το όρος Αραράτ, ο φίλος ο Κυριάκος μου γράφει. Τώρα τι Ουσμπεκιστάν με γράφεις εσύ. Με έχετε τρελάνει, 15 διαφορετικές χώρες. Αυτό το τριεθνές δεν ήταν. Η Πρέσπα να ήταν, τόσες πολλές χώρες δεν το διεκδικούσαν. Ήματον. Που η Πρέσπα είναι νομίζω σε τρεις χώρες. Εδώ στη Βόρεια Μακεδονία, στην Φύρομ, στην Αλβανία, στην Ελλάδα, μισή μπισκότο και ό,τι βγει δικό σου. Δηλαδή ήματον σε κύριε. Η Ιράνια επίσης μου λέει η Ρωσία. Ο φίλος ο Χάρης μου γράφει. Μπυρίμπα λέει με αρσενικές. Είναι σαν ναι, με προφυλακτικό. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω το πρώτο κομμάτι της πρώτης όπως καταλαβαίνεις, αλλά συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Είναι δυνατόν εν έτη 2019 να κατεβούμε να παίξουμε μπυρίμπα και άλλο να με έχει αρσενικές. Θα ανοίξω γραμμές και θα σας πάρουμε μπάρτζε τους αρσενικούς που παίζετε με μπυρίμπα με αρσενικές. Ήμαρτον σε κύριε. Η φίλη η Έφη λέει μπυρίμπα είναι μπυρίμπα. Και άμα δεν μπορείς λέει να μην παίζεις είτε με αρσενικές είτε όχι. Να σου πω κάτι, έχω δει τα ματάκια μου έχουν διαπιστώσει να κάνει άλλη μπυρίμπα με μπαλαντέρ να έχει τέτοιο χέρι. Τέτοιο χέρι να έχει με τα διάρκεια και με τα τζόκερ να κάνει μπυρίμπα και να την κοιτάμε όλοι οι υπόλοιποι να μην σταυρώνει φίλο. Σου έχει τύχει αυτό να μην σε σταυρώνει φίλο με τίποτα. Είναι σαν να συζητάνε ο Μίχελ, ο Μπράνκο και ο Σαββίδης για μεταγραφές. Πού να κάνουν μεταγραφές. Ο ένας έφερε το Χατσερίδη, ο άλλος πήγε να φέρει το Μίσιτς. Μέρα μαγιού Μίσιτς, μέρα μαγιού σε χάνου. Και ο Λούμπες Μίχελ ήταν παρόν σε ό,τι έγινε και δεν είπε ποτέ κουβέντα. Δηλαδή, τι ζούμε. Είχε λέει τριάδα συνάντηση μεταγραφών. Ο Γιώργος Σαββίδης, ο Μάριο Μπράγκο και ο Λούμπος Μίχελ. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Άρνεσεν, κάτω αναπάντητη να σε πάρει πίσω.
Κάντου αν πάμε, δεν έχεις κάρτα. Κάντου μια αναπάντητη. Θα σε πει πέντε πράγματα. Κράτα επαφές. Με έλεγε η μάνα μου. Κράτα βρε επαφές. Κράτα βρε μόνο τον κόσμο μαλώνεις. Έτσι και εσύ ρε Σαφίδη Γιώργο. Πάρε ένα τηλεφέ του Φρανκ. Αδερφέ, κολλητέ, παλικαρά μου. Σε θερμο παρακαλώ. Άνοιξε μας τα μάτια. Πες μας να πάρουμε ένα παίχτη να σου προσπαθεί. Φωνάζει. Όπως λέει και ο Κουλιανός. Χαφ, 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 χαφ. Θέλει ένα παίχτη στη μεσαία γραμμή να τρέχει. Που είναι όλοι πιο αργοί. Και από τον Τραϊανό Δέλα δεν στρίβουν ούτε με τεμπέλι. Είμα που έπαιζε στόπερ, βέβαια, αλλά αυτό είναι παντελώς άσχετο. Είναι αργοί και παλεύουν να πάρουν ένα παίκτη, δεν μπορούν να πάρουν τον σοκαρό παίκτη. Είναι σαν να με έχεις βάλει λοιπόν αυτούς τους τρεις να παίξουν μπιρίμπα, να μετάξουν. Πού να συνεννοηθούν ο Μίχελ με τον Μάριο Πράγκο και τον Σαββίτ. Μιλάμε για παράνοια. Ένας Σλοβάκος, ένας Ελληνοπόντιο, ένας Πόντιος και ένας Πορτοπουτίνο Μάριο Πράγκο. Ένας Σλοβάκος, ένας Πόντιος και ένας. Αυτό δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Βρείτε έναν άνθρωπο τον Άρνεσεν. Αυτό είναι ανέκδοτο, πραγματικά. Βρεθήκατε τρεις άνθρωποι τώρα να κάνετε μεταγραφές. Τι καλά ήταν ο Άρνεσεν, ο Παλίκαρος, τσούκου, 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 τα βόλε. Και ήρθε λέει πρόταση για τον Ελκαντουρί. Έχουν ξεκινήσει τα παπάκια και τον πηγαίνουν. Τον Ελκαντουρί πορεία στο αεροδρόμιο. Δεν είναι τίποτα, ρε. Πείτε ότι πουλιέται ο Ελκαντουρί και θα πάει με 50 παπάκια τα τρακάβαρα στην Οδία. Θα υπάρξει κόσμος ο οποίος θα φύγει από τις δουλειές του και θα πηγαίνει να κορνάρει πίσω από τον Ελκαντουρί που φεύγει. Θα τον βάλουν και ένα κασκόλ αυτήν τη Σασουόλο, όπως τη λένε που τον θέλει τον Ελκαντουρί. Θα τον βάλουν και ένα κασκόλ της Μπολόνια και θα τον πάνε μέχρι το αεροδρόμιο με παπάκι. Με πώς το λένε, με 250, με 150 θα τον πάνε. Ψαρακωμένο με το μηχανάκι στην προστινάτη, στην προστινή τη Ρόδα, σκομμένο θα τον πάνε τον Ελκαντουρί στο αεροδρόμιο. Μην ανοίξω διαγωνισμό και ζητήσω κόσμο να πάει τον Ελκαντουρί στο αεροδρόμιο. Θα κοκκινήσει το τηλεφωνικό κέντρο, δεν προλαβαίνουμε. Θα κουνάνε και τα κασκόλα από τις γειτονιές, θα βγαίνουν και θα χαιρετάνε. Καντουρί, μη χαθούμε. Έτσι. Γιατί είναι πραγματικότητα αυτή. Έχει προσφέρει πολλά, μάλλον, σε κάποια άλλη ομάδα. Πλην όμως είναι φυσιολογικό και το όνομά του να ακούγεται να πανηγυρίζουν οι φίλοι του δικεφάλου του Βορρά. Η Λίτσα μου λέει στην Τουρκία βρίσκεται. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου γράφει στην Αρμενία. Χαίρομαι που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα που βρίσκεται το όρος Αραράτ. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε μηνυματούδια γιατί ήρθαν πάρα πολλά. Καλησπέρα από Ποτίδια, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Αρμενία είναι το Αραράτ, τα σέβη μου. Να επενθυμίσω επίσης ότι είναι τέλος χρόνου για το διαγωνισμό. Ο φίλος ο Γιώργος ως Κορδόπουλος δεν τηλεφώνησε, οπότε έχασε την ευκαιρία του. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Λιβερπουλιανός μου γράφει: καλό βράδυ, Μιχάλη. Αν και είμαι φανατικός, λέει ο παδός γεωγραφίας, είναι λίγο unfair το quiz. Προσωπικά ξέρω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για το Αραράτ, αλλά δεν αναφέρει τίποτα. Σίγουρα το 99% έχει ήδη γκουγκλάρει. Χαιρετισμούς μου γράφει Πίτερ Λιβερπουλιανός. Πάντως εμείς εδώ στο Βανκούβερ έχουμε καλούς γείτονες και δεν διεκδικούν τίποτα από εμάς. Αντίθετα, λέει, εμείς διεκδικούμε από αυτούς, ιδίως στην Αρκτική και Νότια. Τα σέβουν στον Πίτερ. Ο φίλος ο Δημήτρης μου γράφει: καλησπέρα, Μιχάλη. Καλά ήρθε στο κυτρινό μαύρο κορδελιό και δεν λες τίποτα. Ενημέρωνε, ευρύ άνθρωποι, λέει, να τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά, Μιτσαρά μου, την άλλη φορά θα ενημερώσω. Καλησπέρα στο φίλο τον Έρικ. Μου λέει: καλησπέρα από Κιλκής. Έλα, γοράκι μου. Αρμενία είναι το Αραράτ. Είμαι Αρμένιος. Να είσαι γερός. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον Έρικ. Ο φίλος ο Δημήτρης μου γράφει: Μιχάλη, καλησπέρα. Μετά την αδυναμία συνουσία της θένας του του Γιώργαρου, σε μια ενδεχόμενη επιστροφή Βράνιες, βλέπω να γίνεται σύνθημα το μικρό όμποε του Βράνιες. Ναι. Είναι μικρό. Του Βόσνιου το οργανό ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει, αλλά παίρνει μετά τις τόνους. Δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό, να τον κατεβάσουμε τον τόνο στη λίγουσα, να είμαστε κάπου ανθρώποι. Το φίλο το Λάζαρο, ο οποίος μου γράφει, είναι, λέει, χιονοσκεπής εδώ τώρα, για να καταλάβετε τι ποιότητα υπάρχει. Είναι χιονοσκεπής ηφαιστειακός κόνος στο ανατολικό άκρο της Τουρκίας. Έχει δύο κορυφές, το μεγάλο Αραράτ, η υψηλότερη κορυφή της Τουρκίας, και όλου του αρμενικού οροπεδίου με υψόμετρο 5.137 μέτρα και το μικρό Αραράτ με υψόμετρο 3.896 μέτρα. Άρα λοιπόν από το όρος Αραράτ τρέχει γάργαρο νερό. Ο Βασίλης επίσης γράφει για το Βράνιες, δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για τον αέρα της πόλης. Όπως και η φίλη η Έλενα μου γράφει, Σαρό, καλησπέρα. Το θέμα δεν είναι μόνο Βράνιες, αλλά μάλλον πρέπει να φταίει και η κοπελίτσα. Δεν ξέρω για την κοπελίτσα, να σου πω την πάσα αλήθεια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκέψεις είχε η κοπελίτσα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να επενθυμίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εντός ολίγου και για τον φίλαθλο του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έκανε 16.000 χιλιόμετρα για να πάει από τη Μελβούρνη να δει ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, δηλαδή σκέψου να γινόταν καμιά κέντα.
Θα τα συζητήσουμε αυτά μόλις επανέλθουμε. Θα χαϊδέψουμε λίγο το Σαββατοκύριακο που πέρασε, γιατί έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία και οι τέσσερις ομάδες της Θεσσαλονίκης κερδίσανε. Απίστευτο και όμως αληθινό. Θα τοποθετηθούμε και σε αυτό. Θα διαβάσουμε μηνυματάκια. Θα ακούσουμε κάτι το οποίο έχει σχέση με την ηλικία, με την ηλικία του Λευτέρη Ιτζόγλου. Όπως επίσης θα ήθελα να σε επισημάνω ότι ο ελληνικός κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πως είναι εδώ και προσφέρει δυνατές συγκινήσεις. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη μισή τιμή στη νέα ταινία Πολιορκία. Είναι το νέο φιλμ του Βασίλη Τσικάρα και ξαναζωντανεύει την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Μια μεγάλη παραγωγή που παντρεύει τη μυθοπλασία με το ιστορικό γεγονός της μάχης της Μονής Δοβρά στη Βέρεια το 1822. Βρες εισιτήριο στη μισή τιμή για την ταινία Πολιορκία μόνο στο goldmall.gr. Μην χάνετε λοιπόν ευκαιρία, διεκδικήστε και αυτή την ευκαιρία που σας δίνετε στη μισή τιμή, έτσι να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εν λόγω ταινία. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Θόδωρο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του και μου λέει: Σαρώ, μην ξαναπείς για αρσενικές στην πυρήμπα. Μιλάμε για αλήτες που τι κάνουν, διαλύουν το παιχνίδι. Έγινε Θόδωρη μου, να είσαι γερός, το σέβομαι 100%. Επίσης, στη φίλη τη Χριστίνα, η οποία λέει: Αν πας σε κάμπινγκ και δεν μαλαιώ σε πυρήμπα, δεν έχεις κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που με καταλαβαίνουν, που βιώνουν το δράμα που έχει βιώσει ο κάθε ένας, τον οποίο τον αναγκάζουν να ασχοληθεί με τέτοιου είδους παίχνια χωρίς να ξέρουν τους όρους. Πρώτα απ' όλα, και θα σταθούμε σε αυτά μόλις επιστρέψουμε, με 7,5, αν δεν έχεις 7,5 πόντους δεν κατεβάζεις. Νόμος. Χωρίς να έχεις 7,5 δεν κατεβάζεις. Να είμαστε δηλαδή και κάπου ανθρώποι. Δηλαδή τι μπορεί να, τι άλλο θα μας βάλετε να δούμε. Αραγκάτς είναι Τουρκία, μην τα μπερδεύει λέει ο κόσμος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, φαίνεσαι διαβασμένος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας δίνεις. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομβικό σημείο. Ο φίλος ο Γιάννης μου γράφει, είναι 7,5 πόντι και 9,5 λέει. Τι γίνεται αυτό το 9,5 άμα έχει ξεπεράσει ποιους τους χίλιους είναι. Γιατί δεν μου γράφεις, έχει μείνει το μήνυμα σου μισό. Θα μου τα διαβάσετε μετά, θα μου στείλετε και τα μηνυματάκια σας να με ενημερώσετε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα κάνουμε ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα εντός ολίγου για να μπορέσουμε να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Διότι η Μαρίνα Μπίκου είναι από ώρα έτοιμη, σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαραλέα, να μας μεταφέρει τις πολιτικές εξελίξεις. Να μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε την κατά τα άλλα υπερήφανη δήλωση που έκανε ο Πάνος Καμένος αναφορικά με τη σκέψη του να παραιτηθεί από την πολιτική σκηνή του τόπου. Υπάρχουν τάσεις για αυτοκτονία, έχουν βγει στις ταράτσες. Ο μέσος Έλληνας είναι έτοιμος να φουντάρει από την ταράτσα του ακούγοντας αυτή τη διάθεση από τον άνθρωπο που έχει συνυφάνει το όνομά του με την καλύτερη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα λέει σήμερα, για να δεις τι κράτος ζούμε, την ώρα λέει, που γινόταν παράδοση παραλαβή του Υπουργείου, πετούσαν λέει πολεμικά αεροσκάφη για να τιμήσουν τον Πάνο Καμένο. Τι ζούμε ρε φίλοι, τι ζούμε, πετάξανε πολιτικά αεροσκάφη για να τιμήσουν τον Παναγιώτη Καμένο. Μην μου πεις αυτόν ένα μηδέν. Ναι, τον Παναγιώτη τον Καμένο και να το. Επειδή παφέρει για το Υπουργείο. Φύγε! Πριν ανοίξω το στόμα μου, φύγε πριν στα πω μαζεμένα που λέει και το υπέροχο κατά τα άλλα άσμα. Κομψό διαλυματάκι και επανερχόμαστε εντός ολίγου Μετρόπολης 95 και 5. Ακούτε. بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لما ترجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبل جمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده والاسماء علاوية يا مكاد العدا كلمني عالشرق وإحنا ويا بعض Μετρόπολης 95 και 5. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 μετροπόντικας από το μικρό. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά θα ανάσει πολύ της για λίγο έτσι αλλαγή από την αριστερή πλευρά στη δεξιά. Αλλάξανε πόδι με τον Γιάννη Λελίδη.
Τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Μηνυματικό σα γράφεται 955. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344. Ο Ιορδάνη Πολίτη είναι έτοιμο να δεχτεί τι τηλεφωνικέ σα γραμμέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 2310-90-90-90. Τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή και τηλεφωνικό. Έχουμε ανοίξει την πιατέλα των θεμάτων. Έχουμε αρχίσει να χαϊδεύουμε τη σημερινή θεματολογία. Όπω επίση σχολιάσαμε πρωτήτερα για το όρο Αραράτ, το οποίο φυσικά από ό,τι φαίνεται ερίζουν μάλλον για το εν λόγω όρος παραπάνω από 12-13 χώρες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μηνύματα των άριστα κατά τα άλλα ενημερωμένων ακροατών του Μετρόπολης 95 και 5. Θα πάμε λίγο παρακάτω πάνω σε αυτά που συζητούσαμε πρωτήτερα, όπως επίσης να επισημάνουμε, γιατί έχω μπροστά μου αυτό το οποίο ανέφερε και πρωτήτερα η Μαρίνα Μπίκου. Θα το σχολιάσουμε μόλις ακούσουμε τον πρώτο τυχερό, ο οποίος χαϊδεύει την τοποθέτησή του με τον αέρα της πόλης. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρομερά, εσείς πώς είστε? Μήπως γνωρίζετε αν ο κύριος Μπούζος έβγαλε αυτογραφά? Περιμένουμε. Όχι, αλλά θα υπογράφει μόνο σε πλάτες ο Γιώργος. Ακριβώς, ακριβώς. Περιμένω να έρθω να πάρω την υπογραφή μου. Όχι, την υπογραφή του, όχι την υπογραφή σας. Ναι, την υπογραφή εννοώ στην πλάτη μου. Να, εννοείται βεβαίως και θα μείνει. Ναι, ναι. Αλλά δεν πρέπει να λουστείτε μετά για ένα μήνα, για να μείνει πάνω στο κορμί σας. Γιατί τι είναι, πάνω. Είναι δυνατόν να παίζουν σήμερα μπιρίμπα, ρε παιδιά, να πούμε? Κι όμως. Εμείς που παίζουμε κούκο μονό. Σε διπλό ταμπλό. Σε διπλό ταμπλό. Με καπέλο. Με καπέλο το τρίτο της αλλαγής αβολοντέ. Αβολοντέ. Δηλαδή. Εγώ ήξερα το Voluntation από Αντριάνο Τζελετάνο. Είχε μια σχέση. Όχι, καμία σχέση. Απολύτως, πολύ χαίρομαι που συνεννοούμαστε. Απλά χαρτόμετρο παλαιό. Παλαιό. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνονται μπιρίμπες τέτοιες. Μισό λεπτό. Στην πυρίμπα, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Είσαι ένας άνθρωπος του λόγου και του διαλόγου. Στην πυρίμπα επιτρέπονται αρσενικές. Παρακαλώ. Τη τέχνη, κύριε. Τη τέχνη πάρα πολύ. Γιατί η μπυρίμπα είναι τέχνη. Το καλό. Ακριβώς. Η μπυρίμπα, θα σου πω κάτι και κράτα το σαν θησαυρό, πάρ' το μαζί σου. Η μπυρίμπα είναι σαν το καλό σεξ. Ή θα έχεις καλό χέρι ή θα έχεις καλό τέρι. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ, κύριε Σαρόπουλε. Ναι, διδάσκουμε όποτε θέλετε. Σε ώρες γραφείου διδάσκω, να ξέρετε. Να είστε γερός. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ να κάνουμε μία μονομαχία. Στο ελπάς. Αλλά δεν γίνεται να μιλάμε για μπυρίμπες με εξάρια, με διάρια, με εφτάρια. Αυτά απαγορεύονται διαροπάλου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό πάρα πολύ, να ξέρετε. Βγαίνει ο καφετζής. Μπράβο, και πέφτει μπάτσα. Με το ρόπαλο του κόκκινου και δεν είναι παλιά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μάνο, να είστε γερός. Καλό σας, παρακαλώ. Συγγνώμη, κύριε, τόσο πολύ, δηλαδή θα τα μας στείλετε. Όχι, με πιέζουν οι γραμμές. Είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί και να σας πω και που είναι το Νταλαβέρι αυτό. Ναι. Στην Καπερναούμ, κύριε. Είναι αυτό που λέγανε κατά Καπερναούμ. Μπράβο. Είδατε που συνεννοούμαστε. Είδατε που... Μπράβο, το καταλάβατε. Για να μην ψάχνουμε τώρα στην Τουρκία και να είχαμε να στην Αρμενία και ξέρω εγώ, εντάξει. Μάλιστα. Ναι, σιγά μην είναι στο Μενίδη. Σιγά μην είναι στη Νέα Σάντα, αγαπητέ μου. Καλό σας βράδυ. Μην μιλάτε για Νέα Σάντα. Αυτά τα νέα στην Ελλάδα είναι. Μην τα συζητάτε. Νέα πορόγια, παλιά πορόγια. Νέα Ρόδα. Νέα Ρόδα. Νέα Ρόδα, ναι. Έχει πολλούς αχινούς εκεί. Εκεί να πας να κάνεις διακοπές. Τα σέβη μου στον έναν έστω Χατζηλίδη, ένα φιλαράκι. Το Αλκατράς πρέπει να είναι 10.000 φορές καλύτερα. Φιλιά Μάνο, ευχαριστώ πολύ. Τσαο. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Για το Αραράτ πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Σάββα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί θα ξέρει. Γιατί μας είπε κάτι που δεν ήξερε κανείς στην Ελλάδα. Ότι ο Ολυμπιακός παίζει σχεδόν σαν την Μπαρτσελόνα. Σαν την Μπαρτσελόνα παίζει. Όταν κοιμάται. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ στον επόμενο τυχερό. Έλα. Έλατε. Πώς είστε? Έλα, Βίρνα. Λοιπόν, θα σου πω με λεπτομέρειες για το Ρουσαραράτη. Αφού... Γιατί το 97... Μισό λεπτό, ένα, θα κάνουμε μια παύση εδώ. Αφού ναι, πούμε πρώτο ότι σήμερα στην Καλαμαριά υποδεχθήκατε την εικόνα της Παναγίας σου Μελάς. Καλά, αυτό εντάξει. Πρέπει να το επισημάνετε αυτό στο ξεκίνημα της τοποθέτησής μας. Παρακαλώ, συνεχίστε. Γιατί... Τέλος πάντων, θα τα πούμε... Θα προχωρήσουμε. Αραράτ, πάμε. Λοιπόν, το 97 έκανα το... ταξίδι μου με εκπαιδευτικούς, τον δρόμο του μεταξιού. Έφτασα τύχη Μηθριδιάτη επάνω
Δεξιά είναι. Δεξιά όπως βλέπετε εσείς ή όπως βλέπουν. Στον Κάφκασο πήγα γιατί είναι 100 χρόνια που ήρθε η εικόνα του που έχουμε εδώ της μεταμορφώσεως. Πολύ ωραία. Και στα τείχη του Μυθριδιάτη που τελειώνει ο Κάφκασος, γιατί η εικόνα που έχουμε εδώ στην Καλαμαριά ήρθε από εκεί, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, σε 40 χιλιόμετρα είναι το όρος Αραράτ, το οποίο άραξε και κυβωτός του ΝΟΕ. Ήταν αδύνατο να μας αφήσουν να περάσουν. Και τώρα, μιας που είπατε για την κυβωτό του ΝΟΕ, θέλετε να μου απαντήσετε στο πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί ο ΝΟΕ έβαλε στην κυβωτό κουνούπια. Κουνούπια δεν έβαλε. Και πώς γίνεται, γιατί έχουμε ακόμα κουνούπια. Ακόμα τα κουνούπια. Πώς ζήσανε. Γιατί υπάρχουν κάτι λιμνάζοντα ύδατα. Υπάρχει έλος. Και κάνουν. Ναι. Έλος και έλκος. Και κάνουν, ναι. κάνουν παρεμβάσεις στις εκπομπές σας που αηδιάζω. Σας παρακαλώ, κρατήστε την αηδία σας. Για το Θεό. Να σου πω και κάτι. Ναι, για να κλείσω, πείτε μου και αυτό. Ναι. Λοιπόν. Ειλικρινά η εικόνα. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Μεγάλωσες και στην Καλαμαριά και σε έχουμε και κουμπάρο πόντιο. Πρέπει όλα αυτά να τα θα τα σχολιάσουμε και εκτός αέρα αν θέλετε. Εννοείται. Ναι. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλό σας βράδυ. Έγινε. Να είσαι γερός. Και εσείς με υγεία πάνω απ' όλα. Φιλιά. Αχ, φιλιά το που λένε μου τώρα θα πάρει. Ναι, που να είστε καλά. Που κέρδισε χθες η ομάδα της. Τέλεια. Κυρία Δώρα. Η κυρία Δώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σας. Καλό βράδυ. Παρακαλώ στον επόμενο τυχερό. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε. Τρομερά, εσείς πώς είστε. Εθεσπέζια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, το όρος Αραράτ. Ωραία. Εμφανίστηκε στο Μωυσή, δεν έκανε το λες, έτσι δεν είναι. Όπα λίγο. Δεν κάνω λάθος. Όπα λίγο, σε χάνω. Ποιο όρος φανερώθηκε ο Θεός και είπε ότι δεν έκανε το λες στο Μωυσή. Ο όρος του συμβολέου, αλλά τώρα εδώ, σε πού δεν έκανε το λες, τώρα ρωτάμε. Θα σας γελάσω. Σε ποιο όρος έγινε. Τι Αραράτ δεν έγινε. Πήρε από το Αραράτ του μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα είναι κομβικό το ζήτημα. Οι 10 εντολές. Ναι, έτσι νομίζω εγώ. Στον Α που ήτανε. Η 10η εντολή, ναι, εδώ είναι. Η 10. Ναι, εντολές. Τι είναι, στο Αραράτ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Αραράτ, το όρος Αραράτ νομίζω. Ναι. Σύμφωνα με τη Βίβλο, α πούμε, που υπαγορεύτηκαν στο Μωυσή ενδεχομένως. Τώρα. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα πάμε μια χαρά. Ωραία. Η Μπυρίμπα είναι παιχνίδι για αργόσχολους. Εμένα μου αρέσει το μπουλότι. Η Βίδα. Η Βίδα. Είδες που σε έπιασε στο φτερό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γερός. Καλό βράδυ. Έχω μια μυδρά υποψία ότι δεν είναι το όρος Αραράτ το οποίο δόθηκαν οι εντολές, αλλά είναι ένα όρος το οποίο έχει δύο συλλαβές και το οποίο θα το ακούσουμε σίγουρα εντός λίγου. Υπάρχει κόσμος. Θα πάμε στον επόμενο τυχερό, ο οποίος παλεύει να τοποθετηθεί στο Μετρόπολης 95 και 5. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Την έλυσε την απορία στο φίλο για τις 10 εντολές. Για το Σινά. Μπράβο. Ναι, τώρα στο όρος Αραράτ. Ναι. Σταμάτησε εκεί, έμεινε κυβωτός του ΝΟΕ. Και ρώτησα πρωτήτερα την αγαπητή ακροάτρια για ποιο λόγο πήρε ο ΝΟΕ μέσα στην κυβωτό κουνούπια. Αυτό δεν το ξέρω, για τα βατραχάκια. Για τροφή πήρε τα κουνούπια. Γιατί να τα έπαιρνε. Γιατί άλλο πες να τα πάρει, έχει να πω. Γιατί άλλο θα τα έπαιρνε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι ακόμα ήθελα. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει και το εξής. Μία κυρία είπε ότι της αρέσει πάρα πολύ σαλάτα με παπάγια. Ναι. Και ο φίλος της την είπε, μπορείς να πεις Αραράτ για να είμαστε σίγουροι τι ακούμε. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο τυχερό. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ναι. Ναι, εσείς είστε. Εγώ είμαι. Ναι. Η ελλειπής ενημέρωση είναι μεγάλο λάθος. Θα συμφωνήσουμε. Και η μάθεια. Συμφωνούμε. Το ιδέα εντολές δόθηκα στο όρος Σινά, παρακαλώ. Στο όρος Σινά, βεβαίως. Στο όρος Σινά και όχι στο όρος Αραράτ. Πολύ σωστά τα λέτε, αγαπητέ μου. Το όρος Αραράτ ναι. πήγε έξι σε πάνω και στάθηκε κυβωτός του ΝΟΕ. Γιατί δεν πρόοδο της Κύπρου. Πέρασε από εκεί η κυβωτός του ΝΟΕ και ακούμπησε πάνω και έκανε τρίτσα τρίκ και ονομάστηκε Τρόοδος. Μισό λεπτό γιατί εδώ σας έχασα λίγο. Τι έγινε με την Κύπρο ακριβώς? Η Κύπρος που λέει Τρόοδος στο βουνό. Ναι, είναι Τρόοδος. Από εκεί πέρασε η κυβωτός του ΝΟΕ.
Και ακούμπησε από κάτω και έκανε τρίτσε. Πώς όταν ακουμπάει κάπου, πώς τριζεί. Α, μάλιστα. Και έγινε τρόδος. Α, πάρα πολύ ωραία. Στην ερώτηση την οποία θα ήθελα να μου απαντήσετε κι εσείς, ο Μωυσής γιατί πήρε κουνούπια στην Κιβωτό. Αυτό δεν το ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν το έχω ακούσει ποτέ στη πρώτη φορά το ακούω. Θα το δούμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, να είστε καιρός. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο τυχερό. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά, αγαπητέ μου. Από Εύωσμο. Από μαρτυρικό Εύωσμο, βεβαίως. Άστρα, μην τα συζητάς. Λοιπόν, πολύ κρύο εδώ. Λοιπόν, στο όρο Αραράτ, ναι, όπως συμφωνώ με τους προαλήσαντες, ναι, ναι. Εκεί πήγε και προσγειώθηκε μετά την κάθοδο των νερών το καράβι του... Όπα, λίγο σε χάνω. Προσγειώθηκε το καράβι πώς? Ναι, φύγαν τα νερά, το καράβι έμεινε πάνω στο όρο. Ωραία. Ο Μωυσής όμως ανέβηκε στο όρο Σινά κατ' όπι εντολή του Θεού και πήρε τα σεντολάς. 40 μέρες επάνω στο όρο Σινά. Σωστό. Και μετά 40 μέρες κατέβηκε με τις 10 εντολές. Τις δύο πλάκες. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και να τρως καλά. Και να σκεπάζεσαι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. 23-10-90-90-90 στη διάθεσή σας. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ στον επόμενο τυχερό. Γεια σου, Μιχάλη. Χαίρετε. Καλησπέρα από Μουδανιά. Καλησπέρα από τα μαγευτικά Μουδανιά, θα λέγαμε. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Παρακολουθήστε και κανένα ντοκιμαντέρ, παιδιά. Μήτε τα ρίξε. Αραράτ βρίσκεται στην Τουρκία. Όπα, εδώ... Οι αρχαιολόγοι εκεί σκάβουν, εκεί ψάχνουν, εκεί βρίσκουν. Στην Τουρκία λέτε εσείς, διότι εδώ με ενημερώνουν. Μεταξύ, ναι, ναι. Μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Αλλά το μεγάλο μέρος είναι στην Τουρκία. Άρα είναι ένα μέρος στην Αρμενία και ένα μέρος στην Τουρκία. Είναι κάπου εκεί ενδιάμεσα, αλλά οι αρχαιολόγοι που πήγαν να ψάξουν, πήραν άδεια από το τουρκικό κράτος. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να είστε γεροί. Να είστε καλά, Μιχάλη. Γεια. Εσείς, καλό σας βράδυ. 23-10-90-90-90. Μια εκπομπή του λόγου και του διαλόγου, στην οποία θέλουμε την τοποθέτησή σας. Ανοίξτε μας τα μάτια. Μπερδεύτηκαν στην αρχή οι φίλοι ακροατές με το όρος Σινά και το όρος Αραράτ. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Για ποιο λόγο ο Μωυσής πήρε κουνούπια στην Κιβωτό του ΝΟΕ? Ένα ερώτημα το οποίο ακόμη και τώρα βασανίζει το φιλοακούον ακροατήριο. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Εσείς είστε. Μακούς. Ναι, ναι. Σας ακούω. Το όρος Σαββίδη. Ναι, Σαββίδη. Ναι. Προσάραξε ο Χατερίδη. Μάλιστα. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας, γεια σας. Πάμε στον επόμενο Χατσερίδη ακροατή. Παρακαλώ, επόμενος καιρός, ναι. Έλα, Χατσερίδη. Τα κουνούπια τα πήρε γιατί δοκίμαζε το φιδάκι. το γυριστό το φιδάκι. Πάμε, ναι. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Καλησπέρα. Κυρία Δώρα. Ναι. Τι κάνετε? Ευχαριστώ καλά, εσύ πώς είσαι, Μιχάλη? Πάρα πολύ ωραία. Πάντα καλά να είσαι, παιδί μου. Χαίρομαι. Κατά τα άλλα καλά. Καλά, καλά. Καλή ξεκούραση εύχομαι. Ευχαριστώ. Να είστε γεροί, καλό σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο τυχερό. Τι έχεις κάνει, ρε φίλε? Από πού ξεκίνησε αυτό με το Αραράτ? Εξήγησε μου λίγο, παρακαλώ. Από τη φράση την τρομερή που είπε ο Γρηγόρης Κόκκινος. Θέλεις να την ακούσεις? Ασχολούμαστε μία ώρα τώρα με το Αραράτ, ρε φίλε. Να είναι γερό το Αραράτ, φίλε. Σαν το Αραράτ δεν έχει. Δεν μου λες και με λες τι γερό, τι κερδίζω εγώ? Τη συμμετοχή στην εκπομπή, τι άλλο να κερδίζει? Δηλαδή σπαθιά να καταπιούμε. Πετάξουμε φωτιές από τα μάτια, τι άλλο να κάνουμε? Να είσαι καλά, ρε φίλε. Εσύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Α, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Κιβωτός στο Νόε, ο Νόε δεν τους επέλεξε. Ο Μωυσής τι δουλειά έχει μετά? Μισό λεπτό, ο Μωυσής πήρε τις εντολές, ο Νόε πήρε τα κουνούπια, δεν έγινε ανάποδα. Α, έτσι πήγε. Έτσι, γιατί έχει διαφορά, να είστε καλά. Έπεσε ο φίλος, πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Λυποθύμησαν όλοι. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τηλεφωνικός, διότι μπερδευτήκαμε. Οι μισοί νομίζουν ότι ο Μωυσής πήρε τις εντολές, μάλλον ο Νόε πήρε τις εντολές και ο Μωυσής πήρε τα κουνούπια. Όχι. Φυσικά τώρα που είπε ο φίλος ακροατής ο Μάνος για το φιδάκι,
Φίλε, πόσο ισχυρό το Φιδάκι. Το Φιδάκι είναι τέτοια ταλαιπωρία που άμα τα ανάψει σε κλειστό χώρο, μετά από κανένα δύο ώρες έρχεται να παραγγείλεις κρέπες γλυκές. Δηλαδή, παίρνεις τηλέφωνο στο Μάζο, λέει, αδερφέ, μας φαίνεις καμιά γλυκιά κρέπα να πούμε. Καμιά πίτσα με σοκολάτα και τίποτα μεγάλα χαρτάκια από κανένα περίπτερο. Δηλαδή, σε παίρνει το φίδι και σε γεμίζει μέσα τα μουσούδια μυρωδιά. Μη τύχει και το βάλει σε κλειστό χώρο το Φιδάκι. Τελείως πεθάνε τα κουνούπια, ψοφίσανε και τα κολαιόπτερα, κυμέλισες. Δηλαδή, άστο, μην τα συζητάς. Στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ, την τοποθέτησή σας. Ναι. Ναι, καλησπέρα, συγγνώμη, δεν ξέρω λόγο. Δεν πειράζει, παρακαλώ. Τα κουνούπια δεν τα πήρε, πετούσαν πάνω από την Κυβωτό. Μισό λεπτό εδώ, σημαντικό. Πετούσαν πάνω και τι τρώγανε. Τι τρώγανε. Δεν τρώγανε τίποτα, τον Νόε το έτσι μπούσαν. Μήπως τρώγανε στραγάλια. Τους γιους του Νόε. Στραγάλια τρώγανε, επειδή ήταν σκληρά. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Καλό σας βράδυ, ναι, πείτε μου. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια χαρά, καλησπέρα σας. Ο Χρήστος είμαι, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα, Χριστάρα, τι γίνεται. Εδώ πέρα με το πουρί είμαι. Σε χάνω. Έλα μου. Έλα, με το πουρί είμαι εδώ πέρα. Κάνω ντουμάνια μέσα στο αυτοκίνητο του φίλου μου του Γιώργου. Μεγάλα χαρτάκια να πάρεις, μην μένεις έτσι δηλαδή, για το Θεό. Πάμε, άκου λίγο, θέλω λίγο τη γνώμη σου. Ναι. Πηγαίνουμε για μπάλα. Όχι, ναι. Ναι, ξέρεις τώρα. Ξέρω, όλοι οι αθληταράδες, 5 λεπτά τρέξιμο, 10 λεπτά φαΐ. Ξέρω, για πες. Ναι, αυτό. Μετά που να φάμε, ρε φίλε, είμαστε προς τον κόσμο. Να πείτε την Ανδριανή να σας μαγειρέψει τίποτα. Δεν θέλουμε να φάμε πάλι delivery από το σπίτι. Απ' έξω θέλουμε. Απ' έξω. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις τώρα έτσι όπως είσαι. Έχει μια καντίνα πάνω στην. Δεν ξέρω για βράδυ άμα λειτουργεί. Φεύγοντας στον δρόμο της Χαλκιδικής, στο δεξί σου χέρι, στην άκρη που έχει τη μάντρα των αυτοκινήτων. Ή θα μπεις εκεί, ή θα πας μακριά προς Ρίσιο, δεν θα ταλαιπωρηθείς. Προς το Ρίσιο θα πας. Ή προς το όρος Αραράτ. Στο όρος Αραράτ, ή πιο γρήγορα από το Ρίσιο θα φτάσεις. Αν πας στο Ρίσιο πάντως, έχει τρομερό και μπαπάκι, θα το λατρέψεις. Θα μ' αγκαλιάσεις με φυλάς τις γάμπες. Τα αγαπάμε, αδερφέ, βάλε λίγο κόκκινο να ακούσουμε, γιατί εδώ οι τέσσερις δεν το έχουν ακούσει. Έγινε φιλιά, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Πασά μου. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Σαρώ, θέλω να ακούσω τη φράση που είπε ο κόκκινος. Θα την ακούσει τώρα, Γιάννη μου, την έχουμε την τοποθέτηση. Θα την ακούσει, διότι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο όρο Αραράτ, ρε η γάργαρο λουνό. Κώστας ΑΕΛ. Πώς το είπα αυτό. Εσύ γιατί το διαβάζεις, εγώ πόσο χάσος μπορεί να είσαι. Το μη Κώστα, μη. Ο φίλος ο 033. Στα τέμπη μου λέει είναι το Αραράτ. Μιχάλη, το λέει και το τραγούδι. Ο Όλυμπος και το Αραράτ. Τα δυο βουνά μαλώναν. Λέει ο φίλος ο Νικόλας. Νικόλα, καλησπέρα. Και σε σένα. Γιατί χαλάει την Πονατίνη. Μάλιστα, εδώ θα ασχοληθούμε στο επόμενο μισάωρο. Θα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό. Μου λέει, τα πήρε τα κουνούπια για να τρώνε τα βατράκια, μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Πολύ σημαντικό αυτό. Μισό λεπτό, δεν πρέπει να μείνουν τα βατράκια νηστικά. Ήταν σημαντικό, αν σκέφτηκε έτσι ο Νόε τόσο μπροστά, θυσίασε δηλαδή ένα ολόκληρο. Πρώτα απ' όλα, γιατί πήρε μόνο δύο κουνούπια. Και πώς κατάλαβε ποιο ήταν το θηλυκό και ποιο το αρσενικό κουνούπι. Εδώ μισό λεπτό, αν και από ό,τι γνωρίζω, αν ενθυμούμε καλώς, το θηλυκό κουνούπι είναι αυτό που ρουφάει το αίμα. Το αρσενικό είναι πιο φλόρικο. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο κουνούπια. Κουνούπι με κουνούπι έχει διαφορά. Ο Αντώνης ο Κλαδάς ξέρει από κουνούπια. Μας είχε σχολιάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια κουνουποκατάσταση. Τώρα, ναι, τα σεβ μου και στο φίλο τον Κωνσταντή που κάνει την εμφάνισή του. Γεια σου, αγορίνα μου, να είσαι καιρός. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Τα κουνούπια ήταν οι μόνοι εθελοντές απάνω στο καράβι. Εθελοντές τα κουνούπια. Πήρανε το αίμα του Νόε και όταν δεν μπορούσαν πήραν το αίμα των ζώων. Των ζώων, γιατί κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα μας πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Διότι εάν εδώ τώρα δείτε θυσία, ο Νόε τα έφερε τα κουνούπια και τους επέτρεπε να του πίνουν το αίμα. Μιλάμε για την απόλυτη θυσία. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, τα κουνούπια τα θηλυκά. Όλα τα θηλυκά τα κάνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αρσενικό κουνούπι να έρθει να σε τσιμπήσει δεν θα το κάνει. Από αλληλεγγύη. Ναι. Να τα λέμε. Βαριέται βασικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την πέφτει στο σαλόνι. Και σε ένα σπάινα ρουφά. Βαριέται να βγει το κομπιούτερ εκεί με το πόδι, ξέρει που το κυνηγάει. Μου πέφτει από το τραπέζι και δεν μπορεί να το φέρει πιο κοντά. Ναι, και λες όχι ρε φίλε τώρα, τι μας έκανε. Και εκεί που ξαπλώνει τον καναπέ, πέφτει και το ριχτάρι από πάνω.
Ναι, ναι. Η γυναίκα σου που αυτό το πριχτάρι, το ρημάδι, τι ζούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλά είσαι. Τρομερά εσείς. Μπράβο, και εγώ καλά είμαι. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, σε είχα πει κάτι με τις κουζίνες και τις γυναίκες, θυμάσαι? Ναι, μου τα είχες πει. Λοιπόν, άκου λίγο. Τι κάνει, λέει, τα λίγα στην κουζίνα, λέει. Πώς κατάλαβε ο Νόε ποιο ήταν το θηλυκό και ποιο το αρσενικό? Πώς κατάλαβε? Κουνούπι. Πώς? Τα έβαλε μέσα σε ένα ποτήρι και είδε ποιο κουνούπι ρουφάει το αίμα πιανού. Κατάλαβες πώς καταλαβαίνεις το θηλυκό και το αρσενικό, ρε φίλε? Μα ρουφάει το αίμα! Να σε καλά, καλά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι, βεβαίως. Τάσος από εξωτική Δράμα. Μαγευτική, δραματικά χειμώνα, είναι ότι πρέπει μείον 27.000. Είναι η γυναίκα του πολιτισμού. Δεν ξέρω αν θες καμία επιστημονική... Είστε κουνουπολόγος? Όχι, ρε παιδί μου. Αραρατολόγος. Επειδή ο κόνοψε ο Ανοφελής, ρε παιδί μου. Α, σωστά, ο ναι, τον πήρω, ναι, έτσι γιατί του την έδωσε, ρε. Ας έχω και κάτι εκεί πέρα. Ας πάρω για να με ζαλίζει τον έρωτα. Ναι, να με ζαλίζει τον έρωτα, κατάλαβα. Αυτό το καλοκαιρινό που κοιμάσαι και έρχεται μέσα στο... Δεν υπάρχει, φίλε, δεν υπάρχει. Ό,τι χειρότερα, δεν μπορεί, μην το ζεις. Γκατζόλικο κουνούπι, ξέρεις, έχεις ακούσα. Σαν ελικόπτερο, σαν σούπερ πούμα είναι αυτό. Όχι, φίλε, είναι μικροσκοπικό, αλλά τσιμπάει πάνω από το τέτοιο, πάνω από τις φόρμες. Ποιος, πάνω από το τζιν μη τσιμπάει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, φίλε, δεν υπάρχει. Τόσο γολγοθάς. Δεν υπάρχει, φίλε. Γκατζόλικο κουνούπι. Ρώτα για να μάθεις. Θα μάθω. Από τη χαλάστρα δηλαδή τα παίζουν για φιλικό, για πλάκα. Τα έχουν τα χαλαστρινά. Να σου καλά. Είσαι άπεκτος, ρε φίλε. Είσαι άπεκτος. Ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, φίλε μου. Στον επόμενο τυχερό, όχι, λυποθύμησε, επόμενο τυχερό. Τώρα ήρθε ενέτοιμος. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σα. Γεια σου. Να σου πω πώς κατάλαβε ο Νόε ότι είναι φιλικό το κουνούπι. Πείτε μου, βεβαίως. Πήγε ένας σε ένα μανάδι. Οχ, ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ακούω πολύ καθαρά. Και ζήτησε ένα καρπούζι φιλικό. Ναι. Πήγε να τον κορδέψει το μανάδι. Πιάνει ο μανάδι σε ένα καρπούζι, το χτυπάει. Τα αφήνει κατά 10 γι' αυτό. Πιάνει ένα άλλο, το χτυπάει, τα αφήνει, δεν είναι. Πιάνει το τρίτο, το χτυπάει, αυτό είναι. Λέει ο αγοραστής. Πού του κατάλαβες ότι είναι θηλυκό? Γιατί λέει μόλις το έπιασα, μου σι. Και τα, μόλις το χάρισα, μου σι. Καλό βράδυ, για χαρά στον επόμενο και τυχερό, παρακαλώ. Έλα, Μιχάλη. Παρακαλώ, να εδώ με επιστημονική άποψη, παρακαλώ. Μιχάλη, ναι, εσείς... τα κουνούπια τα θηλυκά πίνουνε, μόνο τα θηλυκά πίνουνε, μα τα ασθενικά πίνουνε γύρω από τα φυτά. Γύρι, νόμιζα μπύρα θα με έλεγες, τώρα πέσουμε ναι, κάτω. Ναι. Μόνο τα θηλυκά, για να γεννήσουν τα αυγά τους, πίνουν αίμα. Ορίστε μια επιστημονική άποψη, να τα λέμε όλα δηλαδή. Παρακαλώ. Σε τέτοια εποχή ο Γρηγόρης ο Κόκκινος έλεγε τον Κουρμπέλη, για ποιο λόγο δεν πήγε στο Κουρμπέλη και τον έλεγε έτσι επί ένα πεντάλεπτο Κουρμπέλη, Κουρμπέλη, πω, από τι γέλιο ήταν αυτό. Ο Γρηγόραρος είναι τρομερός, να ξέρεις. Στηρίζω... Είναι μόνος του μια κατηγορία. Στηρίζω Γρηγοράρα, να ξέρεις, φουλ, άπειρα, να είσαι γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος είναι τρομερός, μια κατηγορία εκπληκτική και να ξέρετε κάτι, όπως λέει και ο Κωστής Ραπτόπουλος, μαζί οι δυο τους συνθέτουν ένα τρομερό δίδυμο. Γι' αυτό και έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και τόσα χρόνια έχει τέτοια επιτυχία αυτή η εκπομπή. Αν καταλάβετε τους ρόλους και των δύο μέσα στην εκπομπή, τότε θα αντιληφθείτε τη δυναμική και των δύο. Και το λέω προς αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση και όρεξη να καταλάβουν τι επισημαίνουμε. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Φάνη, ο οποίος μου δίνει την καλησπέρα για τα κουνούπια. Έχετε τραλωθεί με το κουνούπι. Όπως στο φίλο το Βαγγέλη, Βαγγελάρα μου, να είσαι γερός. Τρομερή η Φλόρινα, Βαγγέλη. Τρομερή όλη την, όλο το, και το καλοκαίρι είναι τρομερά. Πάει, ιδανικός προορισμός για καλοκαίρι. Ό,τι πρέπει, ό,τι καλύτερο. Από τον Μπρίγκοβιτς στον Μπέρκ, από τον Μπέρκ στον Μπονατίνη, χαλάνε λέει όλα. Μη, δεν είναι ώρα αυτή για να το συζητήσουμε. Θα τα πούμε εντός ολίγου με τους ρεπόρτερ των ομάδων. Κομψό διαφημιστικό διάλειμμα θα κάνουμε τούτη την ώρα και θα επανέλθουμε εντός ολίγου με τα ρεπορτάζ από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي عالصعيدي وبناخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لما ترجال وانا هاي
Πόλη 95 και 5 Μητροπόντικα από Δευτέρα ως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ μαζί σας καθημερινά με τον Ιωάννη Λελίδη να βρίσκεται στη ρύθμιση παραγωγή διαμόρφωση και τμήση μουσικών κομματιών. Το Θανάση Πολίτη στο production, την Μαρία Λάμπρου στη γραμματεία και φυσικά όλους. Το φύλακα Πανενοείται και κατόπιν Πασχάλης Καβόρο, ο οποίος είναι ήδη εδώ σαν σωστός επαγγελματίας. Μάλλον όχι σαν, ως σωστός επαγγελματίας. Τα χαιρετήματά μας στο φίλο τον Παντελή από το Μόντρεαλ. Το παγωμένο, θα έλεγα, Μόντρεαλ. Γυναική ο Κουνούπη είναι αυτό λέει, που στριφογυρίζει και μουρμουρίζει το αυτί σου σαν τη γυναίκα μας. Ναι, πράγματι, αυτό είναι η πιο κακή περίπτωση. Είναι αυτό, αυτό που σφινώνεται μέσα, μέσα εντελώς στο τύμπανο, στο αυτί. Μιλάμε για φρίκι. Θα προχωρήσουμε, θα ασχοληθούμε με το κομμάτι του ρεπορτάζ. Θα έχουμε εντός ολίγου κοντά μας τον Γιώργο Στράτζαλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις από το στρατόπεδο των Κιτρινόμαυρων, καθότι είναι άσχημα τα νέα τόσο από τον Μπρούνο Γκάμα όσο και από τον Χαμζά Γιουνές, ενώ ερωτηματικό υπάρχει και για τον Μανώλη Σιώπη, όπως σχολιάσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Σάββας Παντελίδης θα πρέπει να βρει εν όψει των επερχόμενων αναμετρήσεων λύσεις αναφορικά με την κορυφή της γραμμής κρούσης, με τον Χαμζά Γιουνές να μένει εκτός για διάστημα 20 ημερών και τον Μπρούνο Γκάμα να αποφασίζει ο ίδιος πώς θα διαχειριστεί την περίπτωσή του, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών. Θα πάμε τώρα στον Γιώργο Στράτζελε που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σαν και στους φιλοσοκράτες. Σχολιάζαμε. Πώς πάμε από ό,τι είχε, πιστεύεις. Αυτό που σχολιάζαμε μέσα στην εβδομάδα, έρχομαι προς επίρρωση των όσων λέγαμε. Τι ζάρι έχει ο Παντελίδης. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είχε που είχε τα προβλήματα σε αυτό το παιχνίδι με τη Λάμια. Είναι απίστευτο. Ήρθε και ο τραυματισμός του Γκάμα και επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι. Που υπήρξαν οι αρχικοί φόβοι. Είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή. Δεν μπορεί, νομίζω ότι και ο Παντελίδης το πιστεύει. Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο. Κάτι πρέπει να γίνει. Και τώρα πλέον αντιλαμβάνομαι και θα το αναλύσουμε και μαζί. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αλλάζει και ένα κομμάτι του μεταγραφικού σχεδιασμού. Φυσικά. Φυσικά αλλάζει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Υπάρχει ένα προσαρμογή πλάνων. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα. Με το Γκάμα, νομίζω. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Άρης κατάφερε να πάρει μια νίκη. Σημαντικό είναι αυτό, έστω και στο τελευταίο λεπτό. Σίγουρα, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές, για τα αποδυτήρια, νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρεις βαθμίσεις. Συγκεκριμένο παιχνίδι. Αδιαμφισβήτητα. Ψυχολογικά κυρίως. Παρά το γεγονός ότι αντιλήφθηκαν οι πάντες μετά το τέλος του παιχνιδιού. Με αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση με τον κόσμο να αποδοκιμάζει παρά το γεγονός ότι η ομάδα πήρε τους τρεις βαθμούς, αντιλήφθηκαν ότι θα πρέπει να αλλάξουν άμεσα πράγματα, να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας και φυσικά ότι οι απαιτήσεις στον Άρη, όποιος και αν αγωνίζεται, σε όποιο πόστο και αν βρίσκεται, είναι πολύ μεγάλες. Ναι. Και νομίζω να το κλείσουμε εδώ το χθεσινό, γιατί το αναλύσαμε. Όχι, το σχολιάσαμε και χθες ξεκάθαρα. Ας πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι η δύσκολη. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το δύσκολο, διότι αρχικά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που υπήρχαν για τον Μπρούνο Γκάμα. Υπέστη ρήξη προς τη χιαστού, όπως διαγνώστηκε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα πρέπει για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν να μάθει να παίζει χωρίς αυτόν, έτσι, χωρίς τον Πορτογάλο, τουλάχιστον για 6 μήνες εκτός δράσης. Σύμφωνα με τον γιατρό της ομάδας, μπορεί να χρειαστεί ένα τέτοιο τραύμα μέχρι και 9 μήνες για να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα και ο παίκτης είναι ξανά σε θέση να αγωνιστεί. Αυτό το οποίο έχει να αποφασίσει ο Γκάμα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι όχι αν θα μπει στο χειρουργείο, αν θα κάνει το χειρουργείο εδώ στην Ελλάδα ή θα πάει στην Πορτογαλία. Προκειμένου να είναι και δίπλα στους... Αν μπορεί να πάει να το κάνει και στην... Κοίταξε, εγώ ξένη χώρα είναι, μπορεί να έχει δικό του γιατρό, να είναι και δίπλα στην οικογένειά του. Εντάξει, είναι δική του η απόφαση. Μάλιστα, αυτό, αυτό τουλάχιστον λέει και ο γιατρός της ομάδας, ο οποίος φυσικά συζήτησε μαζί του αυτό το ενδεχόμενο. Μένει να αποφασίσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής το που θα κάνει την εγχείρηση. Μάλιστα, άρα εδώ είναι ένα ζήτημα, αν θα το αναλάβει ο Βαγγέλης Πανταζής ή αν θα το ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία στο εξωτερικό. Όπως επίσης... Πάντως είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο, αυτό θα πρέπει να τονίσουμε. Γιατί στην πολιετή καριέρα του δεν το έχει ξανασυμβεί τόσο σοβαρός τραυματισμός. Δεν είχε κάτι ανάλογο. Όλος ο Άρης φυσικά είναι πάνω στον Μπρούνο Γκάμα, έχει την συμπαράσταση των συμπαικτών του, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στέκονται δίπλα του, τον στηρίζουν και ψυχολογικά, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα για ένα ποδοσφαιριστή, ειδικά στην ηλικία του Μπρούνο Γκάμα, να πάθει ένα τόσο. Ας ρωτήσει και τον Ανάκογλου, ο οποίος... Παλά, ναι. Ο οποίος μιλάμε πλέον για τον ορισμό της ατυχίας, ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρείται εδώ και 2 χρόνια από αυτό το πράγμα. Από τότε που άρχισε αγωνιζόταν στη ΓΑΜΑ Εθνική ακόμα. Στη ΓΑΜΑ Εθνική ακριβώς.
Δεν έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Και... και ακόμα δεν μπορεί να επιστρέψει σε full αγωνιστική δράση, παρά το γεγονός ότι είναι έτοιμος και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Καταλαβαίνεις ότι μετά από ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό, όταν κάνεις χειραστό, ξανατραυματίζεσαι στο ίδιο σημείο μετά από λίγο καιρό μένεις ξανά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Είναι και ψυχολογικό και πρέπει αυτός ο παίκτης να πάρει κάπως παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Φιλικά τουλάχιστον. Πάρα πολύ σωστό. Να αρχίσει να πατάει στο γήπεδο και ο ίδιος να αισθάνεται το πόδι του. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και σε αυτή την περίπτωση ο Άρης, ο οποίος πρέπει να είναι και κοντά σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, όπως θα πρέπει ο Άρης να διαχειριστεί και την απώλεια του Χαμζά Γιουνές. Με τον Άκουλ, να βάλουμε έτσι, μια παρένθεση να ανοίξουμε. Λειτουργήσε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο ο Άρης, κάνοντας το συμβόλαιο. Συμφωνούμε 100% σε αυτό. Κλείνουμε την παρένθεση. Χαμζά Γιουνές, 20 μέρες έξω, χάνει και τα 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Και μάλλον και το εντός έδρας με τον Παζιάννα. Δηλαδή εδώ πλέον ο Άρης πρέπει να κινηθεί για φόρ. Έτσι. Και για φόρ και για εξτρέμο. Ο Τινίος επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε 32 λεπτά στο χθεσινό παιχνίδι με τη Λαμία, υπέστη υποτροπή, είχε μια θλάση, θυμίζουμε, στην Γάμπα. Την ίδια ώρα ο Διαμαντόπουλος είναι επίσης εκτός, λόγω της ισχυαλγίας. Οπότε ο Άρης ξεμένει από επιθετικούς, έτσι. Ο Γιουνές θα χάσει σίγουρα τα τρία εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν, δηλαδή με Λάρισα, Λαβαδιακό και Ξάνθη. Και με φόρτο την κίνη δεν μπορείς να πας. Και θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου μήπως προλάβει το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα. Σίγουρα με φόρτο την κίνη σε όλα τα παιχνίδια δεν μπορείς να πας. Το θετικό είναι ότι μπαίνει τουλάχιστον ο Τόνσο στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό απλά για να κλείσουμε το μέτωπο των τραυματιών. Ο Άρης θα πάει και χωρίς το Σιώπη στην Λάρισα. Να, εδώ τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί όσοι λέγανε ότι την Παρασκευή θα το ξανασκεφτεί ο Άρης και θα δοκιμάσει ο Σιώπης, μείνει ακόμη μια εβδομάδα έξω. Να. Δηλαδή ουσιαστικά και ρεαλιστικά το θέμα της επιστροφής του Σιώπη μια εβδομάδα στον αγώνα με τη Λαμία ήταν έως αδύνατο. Ναι, απλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έλεγε στο περιβάλλον του, σε ανθρώπους που τον συναντούσαν, από όσο ξέρω, ότι εντάξει, μπορώ να παίξω, απλά φοβάμαι το ενδεχόμενο υποτροπής. Απλά τώρα βλέπουμε ότι μένει ξανά εκτός μια εβδομάδα εκτός. Ναι. Μιλάμε για τρία βασικά στελέχη, θα λέγαμε, του Άρη, και Μπρούνο Γκάμα και Σιώπη. Κοίταξε, και ο Μπρούνο Γκάμα είναι ο παίκτης ο οποίος με μια ενέργεια θα μπορούσε να σου δώσει το κάτι παραπάνω, να ξεκλειδώσει μια ολόκληρη άμυνα. Από τους ποιοτικότερους, αν όχι ο ποιοτικότερος παίκτης στο κίτρινο-μαύρο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Έχω μια και υποψία. Σίγουρα δεν έχει και τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του, δεν είχε τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα όσο έχει ο Ματέο Γκαρσία. Ο οποίος είναι άφαντος πραγματικά. Πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι άφαντος. Έχω μια υποψία ότι δεν θα γίνουν ακόμα αποδεσμεύσεις, Γιώργο. Ναι. Με εξαίρεση τον Κολάσο που νομίζω. Αναμένεται να τελειώσει σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί και οι Ουρακάν υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει από την Boca Juniors. Αυτό ούτως ή άλλως ήταν που κρατούσε τον ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη και τον κρατάει ακόμα. Ναι. Αλλά ο δρόμος φαίνεται να ανοίγει καθώς βρέθηκε η ομάδα που θα παραχωρηθεί από την Boca Juniors. Αυτό είναι σημαντικό και για τη δική του επόμενη μέρα. Τώρα, στο κομμάτι το μεταγραφικό πλέον, για να μπορέσουμε λίγο να εστιάσουμε, είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης χρειάζεται στόπερ, για το οποίο είχε κινηθεί ήδη, όπως είχε αποκαλύψει και η εφημερίδα Μέτρο στο προηγούμενο διάστημα. Πηγαίνουμε πλέον για επιθετικό, από για επιθετικό και σίγουρα για εξτρέμ, και θα αποκτήθηκε και ένας κεντρικός μέσος και ακραία μπακ. Ο ένας αποκτήθηκε, ο Κόρκουτ. Και δεξί μπακ. Μη σου κάνει εντύπωση αν δεν αποκτηθεί δεξιός και πάει με Τζανακά και Κωνσταντινίδη ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι, διότι εντάξει, δεν υπάρχουν και τα υψηλά οικονομικά δεδομένα, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές στην αγορά. Οπότε ο Άρης ίσως χαραμίσει, ας πούμε, την απόκτηση δεξίου μπακ για να αποκτήσει ένα εξτρέμ. Γιατί νομίζω πλέον η ανάγκη είναι να αποκτήσει εξτρέμ και όχι τόσο δεξί μπακ. Διότι ο Τζανακάκης παραμένει κανονικά στην ομάδα, είναι στην ομάδα, προπονείται κανονικά. Ναι, αυτό. Και ήταν μάλιστα προθερμενόταν εχθές για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ είδαμε τον Βαλεριάνο και τον Ντζόγλου να αγωνίζονται κανονικά. Ο δεύτερος, μάλιστα, ο Ντζόγλου, θυμίζουμε και το έλεγα, θυμάσαι, ότι για δύο εβδομάδες έτρεχε μόνος του στον Ιωρίσιο. Ήταν δηλαδή εντελώς εκτός ομάδας. Αυτό και μπήκε όμως κανονικά. Έδειξε αγωνιστικότητα, έδειξε επαγγελματισμό και νομίζω ότι κέρδισε πολλούς πόντους με τη χθεσινή του παρουσία, όπως φυσικά και ο Γιώργος Βαλεριάνος, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά στο χθεσινό παιχνίδι.
έδωσε πολλές μάχες, έτσι ακριβώς, κατάθεση ψυχής, και νομίζω ότι και αυτός κερδίζει πόντους και από τον Σάββα Παντελίδη. Βέβαια εδώ αποκτήθηκε ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Σάββας ο Παντελίδης. Αφού για Μενέντε δεν μπορεί, δεν νομίζω. Χλωμό το βλέπω για την περίπτωση Μενέντε. Το συμβόλαιό του είναι αρκετά υψηλό, γι' αυτό και νομίζω ότι θα την πλήρωνε ο Γιώργος ο Βαλεριάνος. Γιατί ο Άρης δεν μπορούσε να λύσει αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Μενέντε. Αλφόνς. Όχι γιατί ο Μενέντε είναι καλύτερος από τον Βαλεριάνο. Σωστό. Αλφόνς. Αλφόνς. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξει αλλού ο Άρης, αν θέλει να αποκτήσει δεξί μπακ. Αλλά... διότι ο ποδοσφαιριστής μένει στην Τιζόν. Αυτό προκύπτει. Το Ζάρι του Παντελίδη. Έτσι. Αφού είπαμε αρχικός θα γίνει. Να μας δώσει τέτοιο πέντε νούμερο για τον Τζόκερ να παίξουμε τα άλλα. Μπάσκε γενικά δεν είναι, είναι τρομερό αυτό. Άρα μέσα στην εβδομάδα περιμένει ο Άρης για να κλείσει αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις. Νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει να τρέξει τώρα για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή. Ο Καρυπίδης πότε γυρίζει, γιατί καταλαβαίνω και... 22 Δεκεμβρίου. Είναι δική μου... 22 Ιανουαρίου. Δική μου σκέψη αυτή, ότι καταλαβαίνω ότι η παρουσία του Διαμαντόπουλου φαίνεται να έχει φέρει μια κολυσιεργία σε αυτό το κομμάτι της ολοκλήρωσης των μεταγραφών. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει ούτως ή άλλως όλες τις επαφές. Να κλείσει όλα τα deal, έχει υπομειστεί πάνω του αυτό το ρόλο. Εντάξει, δεν φταίει αποκλειστικά ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος, ας πούμε, ο αθλητικός διευθυντής, για το γεγονός ότι καθυστερούν μεταγραφές. Γενικότερα όλους τους οργανισμούς, νομίζω, του Άρη και ο Θοδωρός Καρυπίδης και ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι στο σκάουτινγκ της ομάδας, νομίζω ότι καθυστέρησαν αρκετά στο να ενισχύσουν την ομάδα, διότι θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν να έρθουν, να είναι έτοιμοι να παίξουν ακόμα και στο παιχνίδι με την Λαμία. Η Λαμία, ας πούμε, αγωνίστηκε με δύο μεταγραφές στο παιχνίδι με τον Άρη. Έτσι ακριβώς. Ετοιμοπόλεμος ποδοσφαιριστές. Ο Άρης αγωνίστηκε με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται. Καταλαβαίνεις εδώ. Δεν θέλω να πω την πρώτη φράση που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί είναι υποτιμητική για τον Άρη, αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό. Νομίζω ότι είναι τραγικό ο προγραμματισμός. Υπάρχουν δυσκολίες στο να γίνει ένα deal, να κλειστεί μια μεταγραφή. Δεν αποτελεί όμως και άλλο αυτό, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Μιχάλη. Αυτό ήταν ο Γιώργος Τράτζαλης. Θα πάμε σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να δούμε μαζί την επικαιρότητα στον Ηρακλή. Οι Κιανόλευκοι, οι οποίοι καταφέραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Εργοτέλ, κατάφεραν να πάρουν την νίκη κόντρα στους κριτικούς. Ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς στην αναμέτρηση, θα μας μεταφέρει τα όσα διαπίστωσε και ο ίδιος. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5. Ο Ηρακλής, ο οποίος με ρόκα κάνει μια νίκη ακόμη, ναι, κόντρα στον Εργοτέλη. Του πάνε οι κριτικοί αντίπαλοι. Του πάνε, ναι, μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει περίφημα. Μένει να δούμε αν και το Σάββατο 2 του Φλεβάρι, όπως ορίστηκε, και μάλιστα θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη, θα κάνει και το 4-4 κοντά στην Πλωτανιά. Και μάλιστα και στα τρία παιχνίδια αυτά είχε ένα πρόσωπο πρωταγωνιστή, τον Εμμάνουελ Περόνι, που σκόραρε κατά και των τριών κριτικών ομάδων, και στην πρεμιέρα απέναντι στον Ηρόδοτο στο 1-0 και στο 0-1 στα Χανιά με τον Κισαμικό, και έκρινε μάλιστα και τις νίκες και στο 2-1 κόντρα στον Εργοτέλη. Ο Περόνι, ο οποίος είχαν γίνει ακόμα και σκέψεις για αποδέσμευσή του. Ναι, αυτό τώρα... εντάξει, είχε υπάρξει στον αέρα κάτι, δεν ήταν... χρειάζεις χρήση σχολείου και κριτικής. Θεωρώ... κάτι το προφανές. Θεωρώ ότι μάλλον θα πρέπει να το ξανασκέφτεται στη μικρά. Τι να ξανασκέφτεται. Εντάξει. Ο Ηρακλής πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εκεί. Έχει το Ρόβα που είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο θα πρέπει να πιστέψει και περισσότερο ο Ηρακλής, αλλά νομίζω ότι έχει και χαρακτηριστικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλη θέση, δηλαδή να είναι ενδεχομένως περιφερειακός επιθετικός, αυτό που λένε φάλσο νόβε, δηλαδή, ρε παιδί μου, ψευτοενιάρι ακριβώς. Πώς το λένε, αδερφέ, το φάλσο νόβε? Το φάλσο νόβε είναι ιταλικό. Θα παίξει, ναι, αύριο. Τι είπες, λέει ο Πετρίδης. Να είσαι γερός. Δώσε φαΐ στην εκπομπή. Φάλσο νόβε, λοιπόν. Φάλσο νόβε, ναι. Και κάλτσο ντάγκολο. Κάλτσο ντάγκολο, το κόρνερ. Έτσι ακριβώς. Χτύπημα από γωνία, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Και ακόμη είναι το κάτσο. Κάτσο τη ριγκόρη, το πέναλτι. Ναι, ναι, ναι. Και κοζαριντέτε, έλεγε ο Μαλεζάνη, γιατί γελάτε. Κοζαριντέτε, κάτσο. Και όλα που ήθελε να κάτσει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, όχι, όχι. Εντάξει, του Γκατούζη γιατί το μεταφράζανε.
Ο Γκατούζο είναι full... κελβικά όμως, αδερφέ. Ναι, full every day. The same. Μωρίνο. Απίστευτα πράγματα. Αλλά και ο Μπαλεζάν ήταν ο πρώτος. Μπαλεζάν ήταν ο πρώτος. 24 ώρα τζόρνεκα. 24 ώρες. Απίστευτα έτσι. Πράγματα. Να είναι γερός. Και ο Αλμπέρτος. Ο Αλμπέρτος, ο οποίος έχει κρασιά στην Ιταλία, έχει αφήσει και μούση. Έδειχνε από τότε. Ότι θα το γυρνούσε στο κρασί. Ότι θα πήγαινε στην οινολογία. Το έδειχνε από τότε. Ναι. Μασχέ Βαρζινογιάννη. Λοιπόν, είπαμε τώρα από το Φάλσο Νόβε φτάσαμε στο Μαλεζάνι. Έτσι. Φυσικά, και φυσικά να κάνει τοποθέτηση στο Μένιο. Δεν τα λέω για σένα Μένιο. Εξήγησε. Ναι, ναι, προ Θεού. Εξήγησε. Δεν παρεξηγήσει. Ναι, είναι σκρίπερ, δηλαδή τα γράφετε. Σκρίπερ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Η ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Ε, αμαρτία το έχω να βγει για να πει ξεκαθάρισε. Παίζουν οι μεταγραφέ. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο, αλλά αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει από πλευράς Ανάση Παπαδόπουλου και Στάθη Καραντώνη έχουν ένα θετικό, πώς να πω ρε παιδί, feedback, να το θέσω κάπως έτσι. Για πες. Πάω από τα ιταλικά στα αγγλικά, ναι. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα, βέβαια μια αισιοδοξία η οποία αν δεν γίνει πράξη, δηλαδή αν δεν δουν πλέον αυτά αποτελέσματα στη Μίκρα δεν μπορούν να πούν και κάτι παραπάνω και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό. Αλλά αυτή η αισιοδοξία λέει τουλάχιστον ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει εξέλιξη. Δηλαδή οι έξι θα μπορέσουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Α, μάλιστα. Τώρα αυτό επίτρεψε μου εγώ να κρατήσω τις γνωστές αμφιβολίες και επιφυλάξεις σου ενδεχομένως. Ναι, επιφυλάξεις μου, το μικρό καλάθι που λέμε. Ναι. Γιατί και στην Ελλάδα είμαστε. Και εντάξει, με τον Ηρακλή ειδικά έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας. Καθαρά αγωνιστικά θυμίζω ότι από αύριο μπαίνει η ομάδα σε ρυθμούς προετοιμασίας και προπονήσεων. Ο Πασάς δεν παίζει στο συγκεκριμένο παιχνίδι στα Τρίκαλα, αλλά γιατί... Είδα κάποια σενάρια, τώρα μπορεί να είναι ανυπόστατες φήμες, τις οποίες αναπαράγουμε και δεν θέλω να δημιουργώ θέμα. Ναι. Ωστόσο, είχα δει κάποια σενάρια περί επαφής της Κέρκυρας με τον Πασά. Ναι. Όπως και υπάρχουν και επαφές του Κάσου με... Με όφυγε να κάνω λάθος, που νομίζω... Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι όντως κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν από την Κέρκυρα. Ναι. Και οι πληροφορίες λένε και μου και του Γιάννη Τσερβίνη και πρέπει να το πω και αυτό. Σωστό. Ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία ο πλευράς Κέρκυρας με τον Πασά. Και μάλιστα είναι και μια τέτοια φιλοσοφία της Κέρκυρας να μην προχωρήσει, να μην ενοχλείς ας πούμε ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο. Μάλιστα. Από την άλλη σου βάζω στην όλη κουβέντα λίγο και αυτό το πιπεράτο, το gossip, ότι δηλαδή η Κέρκυρα ήθελε τον Πασά πριν κλείσει στον Ηρακλή. Πλην όμως. Επέλεξε τον Ηρακλή, θα ξέρω τι θα πεις, επέλεξε ο Πασάς τον Ηρακλή και τώρα ακόμα για παράδειγμα και ελεύθερος να μείνει, λέω έτσι ένα σενάριο. Παίζει και λίγο το ηθικό, δηλαδή το καλοκαίρι μας έκλεισε στην πόρτα, πήγε στον Ηρακλή, εντάξει, οκ, okay, η επιλογή σου, λογικό, μεγάλη ομάδα και το καθεξής. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα όμως, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να ρωτήσω κάτι. Ακούγεται τελευταίο μας 1,5 λεπτό κάπου στο εξωσικό το Παύλος Μηροφορίδης. Ναι. Τι πιστεύεις ότι θα έλεγε? Για ποιο από όλα? Για την περίπτωση Πασά. Ένας ποδοσφαιριστής που... Έχει βασικό ρόλο στον Ηρακλή, έχει 11 συμμετοχές. Ως αριστερό μπακ οι 12 από τις 11. Όχι, εντάξει, τώρα τον βάζει εξτρέμ τώρα ο Ρόκα, εντάξει. Όντως? Ναι, ναι. Ω, πάλι καλά. Ο Ρόκα, ο οποίος επίσης πάει και σε μια πρόθεση. Ναι. Το δουλεύει, δεν το έχει δοκιμάσει σε κάποια διαστημάτων των αγώνων. 4-4-2. 3-5-2. 3-5-2. Ναι, ναι. Full back ποιοι? Full back ο... Πασάς έπαιξε στο ΜΑΝ. Άμπρα, πες τα! Ναι. Πες τα τώρα, 3-5-2 αριστερό, φουλμπάκο Πασάς, ωραία! Και Κουτρομάνος. Και Κουτρομάνος, ωραία! Ναι. Φουλμπάκο Πασάς, Ναι, κοίτα, εκεί ας πούμε έπαιξε ένα ρόλο στόπερ, αριστερή στόπερ ο Κασναφέρης. Oh. Στη διάρκεια βέβαια του ΜΑΝ, του αγώνα... Τι έχουν τα έρμα και ψοφούν, το ξέρεις αυτό? Τι? Το τι έχουν τα έρμα και ψοφούν, το ξέρεις που έπαιξε αριστερό στόπερ ο Κασναφέρης? Να είναι γερός.
Μια χαρά πήγε. Πολύ καλά πήγε με αριστερό στόπικα να φέρει, είμαι σίγουρο. Πολύ καλά. Θα το περιμένω, το δω, γιατί θα έρθω να το δω και κάποια στιγμή από κοντά. Να έρθει, αγοράκι μου. Δίπλα σου. Λοιπόν, σε περιμένουμε, διακριτικό θα είσαι ούτω ή άλλω. Πάντα, πάντα. Έτσι, αλλιώ δεν πολύ φαίνομαι. Έτσι. Απλά μια τελευταία πινελιά. Ναι, βέβαια. Το γεγονό ότι έχει μείνει ελεύθερο ο Παναγιώτης Θριάδης από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Καλό παίκτη. Ναι, καλό παίκτη. Είναι κάτι που δεν έχει αφήσει τον Ηρακλή αδιάφορο, δηλαδή έχει σχολιαστεί αυτή η είδηση. Είναι ένα παίκτη που. Τον βλέπει, ψήνεται ο Ηρακλής για να ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Τώρα δεν ξέρω πόσο Θριάδης μπορεί να ψηθεί να ασχοληθεί με τον Ηρακλή, όχι ως οντότητα. Κάνεις ένα πάρει μέγεθος, ασφαλιστική. Και... αλλά σαν β' εθνική, ασφαλιστική, προοπτική ναι. κ.ο.κ. Και το βλέπουμε κάτω. Πάντως ο Ρόκα, επειδή ήταν και στην Κομωτινή και γενικά έχει εικόνες πολλές από ελληνικό πρωτάθλημα, τον ξέρει τον Θριάδη. Και είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να τον αφήσει αδιάφορο. Τα φιλιά μας από τον Θριάδη. Από το Τριάδι εδώ. Να είστε καιρός. Τσάω, τσάω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Πάμε στον Κώστα Πετρωτό, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη της περίπτωσης με τον striker με τον οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, τον Μπονατίνη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους ακροατές. Τι ακριβώς ισχύει με την περίπτωση του Μπονατίνη? Κοίταξε να δεις. Με τον Μπονατίνη τελικά κρίθηκε ότι είναι μεγάλο το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για δανεισμό 6 μηνών. Έχει παγώσει αυτό το θέμα. Πιθανόν να έχει εγκαταληφθεί και όλα, υπάρχει μια στροφή σε άλλα ονόματα. Μικρή πιθανότητα για Κεσέρου. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο θέμα του ΦΟΡ κινείται ψάχνοντας καλύτερη περίπτωση και ηλικιακά και από πλευράς οικονομικών δεδομένων. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει εντατική έρευνα για μέσο. Δεν αποκλείεται πρώτα να κλείσει του μέσου και μετά του ΦΟΡ. Αυτό είναι κάτι που προέκυψε μετά τη σημερινή σύσκεψη με τον Γιώργο Σαββίδη, τον Μάριο Μπράγκο και τον Λούμπος Μίχελ, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη και έχοντας ρόλο συμβούλου συμμετείχε σε αυτή την μεταγραφική σύσκεψη. Υπάρχουν και σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των ανανεώσεων. Θα υπογράψει ο Κρέσπο τις επόμενες μέρες. Με τον Βαρέλα καταγράφεται μια διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει στο οικονομικό, σε απαιτήσεις που έχει ο αμυντικός από, από το πράσινο ακροτήρι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Μπίσεσβαρ που εκκρεμεί ένα ραντεβού. Παραλαμβάνω, έχουν η εξέλιξη που ουσιαστικά προκύπτει είναι από την μεταγραφική σύσκεψη εκεί που τέθηκαν όλα τα θέματα επιτάπητος. Είναι ανοιχτό και το θέμα του Άρντα. Δεν είχαμε σήμερα εξέλιξη. Ο Άρντα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, είχε επαφή με τον Γιώργο τον Σαββίδη και... μένει να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρεθεί κάποια ομάδα από το εξωτερικό, είτε από την Αγγλία είτε από την Τουρκία, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστηρίζει, να κάνει μια πρόταση που να ικανοποιεί και τον ΠΑΟ και τον ίδιο. Διαφορετικά αύριο θα πάει στην Αθήνα να κάνει το δεύτερο ραντεβού με τον Γιάννη Αγγελόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή του Ατρομήτου, και να ενεργοποιηθεί αυτή η τράμπα δανεικών, όπως λέμε, με τον Γιαννούλη και με τον Ουάρντα. Τον Ουάρντα να κατεβαίνει στο Περιστέρι και τον Γιαννούλη να επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Παραλαμβάνω, υπάρχει κινητικότητα με τον Γιώργο τον Σαββίδη πλέον να αναλαμβάνει έναν πολύ ενεργό ρόλο και σε διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές. Η περίπτωση του Ουάρντα θα σημάνει και την καταβολή χρημάτων στον Ατρόμητο, θεωρείς? Όχι, θα γίνει τράμπα αυτή με τον Γιαννούλη. Δεν υπάρχει κάποια όφελος. Πληροφορία η οποία να μιλάει για οικονομικό αντίτιμο. Απλά ο Ατρόμητος, προκειμένου να σπάσει τώρα αυτή η συμφωνία δανεισμού που υπήρχε από πέρυσι, ήταν διετής η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη, έθεσε θέμα έλευσης του Άρντα. Και όπως λένε οι άνθρωποι του Ατρομήτου, αν δεν πάει ο Άρντα, δεν φεύγει ο Γιαννούλης. Τουλάχιστον αυτό έχουν συζητήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Α, είναι δηλαδή απόλυτα ξεκάθαρο. Ναι, είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες εξαρτώνται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο, έτσι. Καταληκτικά για την περίπτωση Καντουρί ή κάτι από τα όσα βλέπουμε από τα δημοσιεύματα, δηλαδή υπάρχει κατευθείαν πρόταση. Ναι. Υπάρχει και η Πάρμα, υπάρχει και η Μπολόνια και η Σασόλο, όπως έχουμε γράψει. Ο Μάρεν Καντουρί είναι ένας ποδοσφαιριστής χαμηλών τόνων. Δεν έχει βγάλει προς τα έξω όλο αυτό το θέμα που υπάρχει, τις ειρήνες που ηχούν στα αυτιά του. Φάνηκε ότι ήταν και καλός μάλιστα στο παιχνίδι με τον Αστέρα της Τρίπολης, μπαίνοντας ως αλλαγή. Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα στις επόμενες μέρες, Μιχάλη, γιατί είναι σαφέστατο ότι δεν μπορεί να πάει συνεχώς έτσι η κατάσταση. Πρέπει να πάρθει μια τελική απόφαση για τον Ομάρ Αλκαντουρί, να φανεί αν υπάρχει πρόταση στην οποία ο ΠΑΟΚ θα ήταν θετικός για να το δώσει, για παράδειγμα, με δανεισμό και οψιόν αγοράς, ή αν υπάρχει ακόμα
ακόμη και ενδεχόμενο πώληση του ποδοσφαιριστή. Τέλος, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, κάποια αντίδραση επίσημα από την ΠΑΕΠΑΟΚ για την τοποθέτηση του Αλεξάνδρα Πρίγκοβιτς στην εφημερίδα Μέτροσπορ? Όχι, όχι, δεν υπήρξε αντίδραση. Για την πρόταση που είπε ότι δεν, που ανέφερε στην ένδευξη που σου έδωσε, ότι δεν υπήρξε κάποια πρόταση από τον ΠΑΟΚ για να παραμείνει. Όχι, όχι, ήταν κάτι το οποίο ανέφερε ο Πρίγκοβιτς. Είναι σαφές, Μιχάλη, ότι τα χρήματα ήταν πάρα πολλά. Ότι ο ΠΑΟΚ για να πήγαινε σε μια άλλη πρόταση στον Πρίγκοβιτς θα έπρεπε να αλλάξει όλο το σχεδιασμό στον μπάτζετ του. Και ουσιαστικά ήταν η οικονομική εξέλιξη, αν θέλεις, η ολοκλήρωση μιας αγοροπολισίας που μπορεί να έχει και το τίτλο της πιο πετυχημένης στην εποχή Σαββίδη. Έτσι, για έναν παίκτη τον οποίο πήρε με 1,9 εκατομμύρια ευρώ και κατάφερε να βάλει στα ταμεία του 9 εκατομμύρια ευρώ, ένα καθαρό κέρδος ουσιαστικά 7,1 εκατομμύριων ευρώ από την πώληση του Αλεξάνδρου Πρίγκιβιτς. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πολύ περισσότερα και αύριο στην εφημερίδα Metro Sport για το ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Η Μαρίνα Μπίκου είναι αυτή η οποία θα σας μεταφέρει πολιτικό δελτίο ειδήσεων εντός ολιγού. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι εσείς δεν πρέπει να χάνετε χρόνο. Μπαίνετε στο metrosport.gr, πηγαίνετε στο αντίστοιχο banner, το οποίο σας δίνει δυνατότητα να εγγραφείτε στην φόρμα η οποία υπάρχει για να διεκδικήσετε τον μισθό ενός ολόκληρου χρόνου. Η διαδικασία είναι λοιπόν πολύ απλή. Στο metrosport.gr μπαίνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στην ειδική εφαρμογή, παίρνετε αυτόματα μέρος της κληρώσης, οι οποίες θα γίνονται ήδη καθημερινά 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20. Τα ονόματα των τυχερών ακροατών θα μπαίνουν στην κλήρωση κανονικά. Μόλις ακούσετε το όνομά σας, έχετε 30 λεπτά για να καλέσετε στο 23 10 90 90 90 και να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας. Το θέμα είναι λεπτό, κινηθείτε γρήγορα. Τη Δευτέρα στις 25 Φλεβάρι, live στον αέρα, ένας υπερτυχερός θα κερδίσει τους μισθούς ενός ολόκληρου χρόνου. Καλά ακούσατε, τους μισθούς ενός ολόκληρου χρόνου. Μην χάνετε λοιπόν καιρό, μπείτε στο metrosport.gr, συμπληρώστε την ειδική φόρμα και διεκδικήστε να είστε εσείς ο τυχερός που στις 25 Φλεβάρι θα κάνει δικούς τους μισθούς ενός ολόκληρου χρόνου. Η Μαρίνα Μπίκου είναι αυτή η οποία θα μας μεταφέρει δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα ακολουθήσει κατόπιν Πασχάλης Καμόρα και Ώρα και Καμόρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Να ευχαριστήσω τον Ιωάννη Λελίδη που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Πολίτη που ήταν στο production και την Μαρία Λάμπρου στη γραμματεία. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 8. Μετρόπολης 95 και 5.